Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μας σήμερα είναι και ο Θέμης ο Σιβουλόπουλος. Καλησπέρα. Απεφυχθείς από, από το συνέδριο των εργαζομένων της ΕΥΠΑ. Της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Φίνικα, το ξενοδοχείο στην Γλυφάδα. Θα τα πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε το πράγμα... Σήμερα η μέρα γιορτινή. Λοιπόν, εδώ στην Αθήνα έχουμε καλό, έτσι, έχουμε ήλιο. Ναι, 20 βαθμούς. Λοιπόν, οφείλω να ξεκινήσω έτσι με ένα φίλο της εκπομπής, ο οποίος επιμένει σε ορισμένα ερωτήματα. Να τα βάλουμε λοιπόν τα ερωτήματα, να ξεκινήσουμε με αυτά. Λοιπόν, σας λέει καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για την επικαιρότητα διεθνή και εσωτερική. Για το τελευταίο καιρό πιστεύω ότι οι εκπομπές έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο στο σημαντικό θέμα των κινητοποιήσεων. Όμως πιστεύω ότι αξίζει να μας διαφωτίσετε και σε άλλα θέματα που συμβαίνουν, όπως κάνετε πιο παλιά. Σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, δύο λόγια για τα παρακάτω ερωτήματα, θα με βοηθήσετε πολύ. Πρώτο, ερώτημα πρώτο. Για ποιο λόγο βγαίνουν οι κυβερνητικοί και μιλάνε για βελτίωση της οικονομίας μας? Για τον ίδιο λόγο που το κάνουν εδώ και 6 χρόνια. Μιλάνε για απορρόφηση του ΕΣΠΑ, αύξηση μικρής στα εισοδήματα των οικοκυριών, που λέει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, πρωτογενή πλεονάσματα και βελτίωση του οικονομικού κλίματος και άλλα τέτοια. Τι συμβαίνει? Μαγειρέψαν τα στοιχεία, είναι η ηρεμία πριν τη θύελλα, που λέμε? Πρώτον, πού τα είδαμε αυτά τα πράγματα? Καταρχάς, γιατί η απορρόφηση του ΕΣΠΑ αποτελεί θετικό γεγονός? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το ΕΣΠΑ πηγαίνει στα λιγούρια και στους χαραμοφάιδες. Θέλω να πω δηλαδή στο κύκλωμα που διασπαθίζει το δημόσιο χρήμα αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια εδώ και δεκαετίες. Συγγνώμη. Σε τι συνεισφέρει δηλαδή στην οικονομία? Είναι φοβερό ότι επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει: ορίστε, παλιότερα λέει η απορρόφηση του ΕΣΠΑ πήγαινε σε ημετέρους σε τόσο τοις εκατό. Ξέρω εγώ, 40%. Εμείς λέει το έχουμε μειώσει στο 12% και επέρονται γι' αυτό. Μάλιστα, στο 12%. Το υπόλοιπο δεν είναι στους μετέρους, είναι στους ημέτερους. Λοιπόν, μετά λέει μικρή αύξηση στα εισόδημα των οικογενειών. Είδατε πουθενά αύξηση στα εισόδημα των οικογενειών? Επίσημα τα στοιχεία λένε ότι από 18.081 το μέσο εισόδημα του νοικοκυριού στην Ελλάδα το 2014 έπεσε κάτω από 18 στα 17.900, 17.800 το 2015. Πού ακριβώς είναι η μικρή αύξηση? Προσδοκούν το 2016 μικρή αύξηση του εισόδηματος των νοικοκυριών, βεβαίως όπως προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και η ζωή ημών. Έτσι, λοιπόν, και άλλα τέτοια. Βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Τι να πω, πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί είναι καλό το πρωτογενή πλεονάσματα? Το πρωτογενές πλεονάσμα είναι μηχανισμός αφαίρεσης πόρων από την οικονομία. Γιατί είναι καλό σε συνθήκες ύφεσης να έχεις πρωτογενή πλεονάσματα? Ιδιαίτερα πρωτογενή πλεονάσματα που πάνε στο χρέος. Πας και πληρώνεις το χρέος. Δηλαδή αφαιρείς πόρους εισοδηματικούς και άλλους από την οικονομία και το πας στο χρέος. Από ποιος που είναι αυτό καλό, ρε παιδιά? Δεύτερο ερώτημα. Τι συμβαίνει με το προσφυγικό και τη Σέγγεν? Άκουγα και τον κύριο Μαριά να λέει ότι μας συμφέρει να βγούμε, γιατί αν βγούμε από τη Σέγγεν, τότε δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε χαρτιά στους πρόσφυγες να πάνε στην Ευρώπη και άρα θα έρχονται λιγότεροι στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό? Και τι προβλήματα θα δημιουργούσε η έξοδος από τη Σέγγεν στη διακίνηση των προϊόντων μας? Πρώτον, δεν υπάρχει κανένα θέμα για τα προϊόντα μας με τη συνθήκη τη Σέγγεν. Η συνθήκη της Σέγγεν δεν αφορά προϊόντα ή κεφάλαια, αφορά τη μετακίνηση προσώπων. Λοιπόν, αποκλειστικά. Έχει δίκιο ο κ. Μαριάς όταν λέει ότι υπάρχει θέμα με τη Σέγγεν και ότι η έξοδος μας από αυτήν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα
των προσφύγων και των παράνομων μεταναστών πολύ πιο εύκολα από ό,τι σήμερα. Γιατί αναγκαστικά θα έπρεπε να τηρηθούν οι διεθνείς κανόνες, τα πρωτόκολλα και οι συμβάσεις που δίνουν λύση σε αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, αν η χώρα μας δεν ήταν διάδρομος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο να έρθει εδώ? Για ποιο λόγο η Τουρκία να στέλνει καραβιές προς την Ελλάδα? Για ποιο λόγο? Θα το στέλνει στη Βουλγαρία ενδεχομένως ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά για ποιο λόγο να τα στέλνει εδώ? Ερώτημα τρίτο. Ο μόνος αρχηγός κράτους της Ευρώπης που αντιστέκεται στη Μέρκελ είναι ο Ιταλός Ρέντζι. Γιατί ήθελε να μπλοκάρει τα λεφτά της στην Τουρκία και να εξαιρέσει από τα ελλείμματα της Ιταλίας τα λεφτά που ξοδεύει για το προσφυγικό? Γιατί εμείς δεν το ζητάμε αυτό? Γιατί τα δώσανε οι Γερμανοί στους Ιταλούς? Γιατί βεβαίως άλλο Ιταλία, άλλο Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι οικόπεδο. Η Ιταλία ακόμη παραμένει έστω ιονή χώρα. Εμείς είμαστε οικόπεδο. Δεν μας υπολογίζουν καν. Δείτε για παράδειγμα πότε αποφασίσανε να αναλάβει το ΝΑΤΟ το Αιγαίο. Ούτε καν ρωτήσανε την ελληνική κυβέρνηση. Βγήκε Νταβούτογλου, συγγνώμη, Ερντογκάν, Μέρκελ το ανακοινώσανε ως πρόταση. Την επόμενη μέρα βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και το αποδέχεται. Εξαγγέλει περιπολίες και από κοντά ο Κολαούζος που λέγεται Καμένος. Και τι λέει? Είναι καλό αυτό για μας. Ούτε που ρωτήσανε. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε όχι απλά γεσμέν, έχουμε ξεφτυλιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μας υπολογίζει κανείς. Διότι δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση στον κόσμο, δεν υπάρχει, που να έχει υπογράψει σύμβαση με τους δανειστές της, με τους επικυρίαρχους, με τους δημίους της, ότι δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των, των λεγόμενων θεσμών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Δέλτα Νιτάφ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και τι να σε υπολογίζουν από εκεί πέρα? Σφαλιάρας. Ενώ ο Ρέντζι έχει ένα εκτόπισμα. Ακόμη. Βεβαίως δεν υπηρετεί τη χώρα του, υπηρετεί την ολιγαρχία της χώρας τους που διαπραγματεύεται με τους Γερμανούς ολιγάρχες. Εδώ δεν έχουμε καν μια ολιγαρχία που να σκέφτεται αυτόν τον τόπο. Η ολιγαρχία μας, η δική μας ολιγαρχία, έχει πλασαριστεί στην λαϊλασία της χώρας. Δώστε σε ένα ξένο κόμματο και αν την πουλήσει τη χώρα, όπως την πουλάγε πάντα. Ερώτημα 4. Γιατί έγινε η κατάρρευση στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα? Πέφτει το ευρώ ή συμβαίνει κάτι άλλο? Πολύ λίγα ΜΜΕ το εξήγησαν. Το μιλήσαμε και χθες αναλυτικά, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας είναι η τεράστια υπερσυσσόρευση δανειακού και επενδυτικού κεφαλαίου, το οποίο δεν βρίσκει εύκολα τοποθετήσεις υψηλής κερδοφορίας. Και τι λέμε υψηλής κερδοφορίας? Μεγάλα ποσοστά κέρδους ή έστω συντήρησης των ποσοστών κέρδους στο επίπεδο που έχουν πετύχει. Αυτό το μεγάλο το πρόβλημα. Και επειδή αυτό το πράγμα συνδυάζεται με μια οικονομία που συρρυκνώνεται, παγκόσμια οικονομία συρρυκνώνεται ως προς το εμπόριο, τις συναλλαγές, τη διάθρωση, την παραγωγή και τα εισοδήματα, την ενεργό ζήτηση, όπως λένε οι οικονομολόγοι, αυτό επιδεινώνει τα προβλήματα. Αυτό υπάρχει στα κράχ ή στην κατάρρευση των χρηματιστηρίων. Το δυστύχημα είναι ότι όλες οι οικονομίες, όλες οι κυβερνήσεις δουλεύουν για τις μεγάλες φούσκες. Για το μεγάλωμα αυτού του ελλείμματος, διότι σε αυτό συνδέονται τα τεράστια κέρδη και περιουσίες που έχουν συσσωρευτεί στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας παγκόσμια. Ερώτημα 5. Θα ήθελα να σχολιάσετε αυτό που πάνε να κάνουν με τις τηλεοπτικές άδειες. Μου φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό να κλείσουν τα κολοκάναλα. Τι περιμένουν οι κυβερνητικοί να τα πάρουν κάτω το τραπέζι και να αποσύρουν το νομοσχέδιο? Δεν νομίζω ότι είναι καλό το να μοιράς 4 άδειες και να ζητάς για παράδειγμα οικονομική επιφάνεια πάνω 5 εκατομμύρια μόνο και μόνο για. Σημαίνει ότι πας να εξοντώσεις οποιονδήποτε μικρό. Να το πούμε έτσι, πολύ δε περισσότερο να εξοντώσεις τα περιφερειακά κανάλια που τέλος πάντων κατά τεκμήριο είναι πολύ πιο δημοκρατικά και ανοιχτά από ό,τι τα κεντρικά κανάλια. Και μην νομίζετε, λεφτά σήμερα έχει μόνο ο υπόκοσμος και οι μεγαλολιγάρχες. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να έχει λεφτά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν όταν αυξάνεις τον πύχη και λες ότι για να πάρει κάποιος άδεια θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, που θα το δώσεις στη μαφία, είτε την οικονομική είτε την πραγματική μαφία? Αυτή είναι, γιατί είναι αυτό καλό? Δημοκρατία υπάρχει όταν η δημόσια συχνότητα δίνεται στην κοινωνία. Όταν λέμε δημόσια συχνότητα δίνεται στην κοινωνία, θα πρέπει να υπάρξει ένα τηλεοπτικό τοπίο το οποίο υπηρετεί τον πολίτη. Από τη μια η δημόσια
τηλεόραση, ραδιοτηλεόραση, η οποία πρέπει να είναι ανοιχτή στον πολίτη, δεν μπορεί να δουλεύει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Πρέπει να είναι αυτοδιαχειριζόμενη και να είναι ανοιχτή στον πολίτη. Ο κάθε πολίτης, έστω και μεμονωμένα που έχει πρόβλημα, θα πρέπει να έχει πρόσβαση και να ακούγεται το πρόβλημά του. Δεύτερο, τις συχνότητες γιατί πρέπει να μοιράζονται σε αυτούς που έχουν οικονομική επιφάνεια και δεν πρέπει να δίνονται σε κοινωνικούς φορείς και να αναλάβει το κράτος να λύσει το πρόβλημα των υποδομών. Γιατί να μην μπορεί οι συλλογικές εκφράσεις του λαού, είτε σε επίπεδο κοινωνικών στρωμάτων, σε επίπεδο επαγγέλματος, είτε σε επίπεδο πρωτοβουλίας, δηλαδή ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εννοώ πολιτιστικοί σύλλογοι κτλ., να μην έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε τηλεοπτικές συχνότητες. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί πρέπει να πάμε στη λογική του ιδιωτικού μονοπωλίου? Αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί το τηλεοπτικό τοπίο, υπάρχει ένα απόλυτο ιδιωτικό μονοπώλιο που το συνηγορεί και η κρατική. Και η κρατική τηλεόραση. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να παίξεις. Δεν περνάει ούτε φωνή αυτή τη στιγμή. Ούτε τη φωνή. Κιχ! Δεν περνάει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ξέρετε, για να βγεις σε εκπομπή, εννοώ να ακουστεί η άποψή σου, θα πρέπει να περάσεις από τους καναλάρχες. Και ο καλύτερος από αυτούς έχει βιάσει την αδερφή του. Το λέω μεταφορικά για να καταλαβαινόμαστε. Κανένας από αυτούς δεν είναι άφοβος. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπλοκή σε βαθμό, πώς το λένε, κακουργήματος υψίστου ή δεχθούς. Λοιπόν, πώς θα περάσεις από αυτό το τείχος που το ιδιωτικό τους προσωπικό συμφέρον και η σκοπιμότητα αποτελεί πολιτική του καναλιού? Αυτή είναι η δημοκρατία μας? Αυτός είναι ο πλουραλισμός μας? Πλουραλιστικές ήταν μόνο οι αυτοκρατορίες και οι απολυταρχίες. Οι δημοκρατίες στηρίζονται στην έκφραση του πολίτη. Ατόφια, πρωτογενή έκφραση του πολίτη. Έτσι πρέπει να είναι η ραδιοτηλεόραση. Αν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να καταργηθεί η λογική. Πρώτα και κύριε, εφαρμόζοντας αυτό το πράγμα που είχε βάλει ο κύριος με το σουλάκι, με τον Κοντοσούλη, ο Καραμαλής. Ο τα μπιφτέκια. Μπιφτέκια, έχει τσακίσει εκεί στο Λαύριο μεριά. Δεν υπάρχει. Το έχουν γονατίσει εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος δεν έβαλε το βασικό μέτοχο στο Σύνταγμα. Γιατί δεν εφαρμόζεται αυτό? Είναι ρήτρα του Συντάγματος. Που σημαίνει τι? Ότι δεν μπορείς να έχεις συμμετοχή σε κανάλι εάν κάνεις δουλειές με το δημόσιο. Αυτό είναι το ελάχιστο δυνατό. Είναι, πώς θα σου το πω, δηλαδή είναι... Γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί δεν το εφαρμόζονται, ξεκινάνε από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο θα πετάξουν όλους έξω τους καναλάρχες. Ή σχεδόν όλους. Τους μεγαλοκαναλάρχες. Γιατί δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που να μην κάνει δουλειές με το δημόσιο. Ή μέλος οικογένειάς τους, λέει, και τέτοια πράγματα. Λέει διάφορα. Γιατί δεν εφαρμόζεται, λέτε? Και γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκινάει από εκεί και μετά να κάνει ένα screening σε όλους. Και να πει οποιοδήποτε δεν έχει άμεση σχέση με την ενημέρωση κτλ. Εξαιρείται. Μπαπ. Τελειώσαμε. Τους βίνουμε. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή, επειδή το έχω εδώ ένα κείμενο μπροστά μου, τελικώς ούτε το ΕΣΟΡΟΥ θα πει πόσα κανάλια πρέπει να ανοίξουν. Μπαίνει στην αρμοδιότητα της Βουλής αυτή τη στιγμή. Έτσι αποφασίζουν λοιπόν ότι θα ανοίξουν 4 κανάλια. Το θέμα είναι να μας πούν και πόσα θα κλείσουν, βέβαια. Γιατί εδώ, συγγνώμη, εμένα το ταπεινό μου μυαλό και το μικρό μου, με τη μικρή μου σκέψη, καταλαβαίνω ότι απλά αλλάζουν τα κόζια που λέμε. Δηλαδή μετασχηματίζεται το τηλεοπτικό πεδίο, αλλά δεν πηγαίνει, όπως είπες και εσύ Δημήτρη πριν, στον κόσμο κάτω. Δεν πηγαίνει στους δήμους και στις κοινότητες. Δεν πηγαίνει σε κάθε συλλογικότητα που θα μπορούσε εύκολα να ανοίξει ένα κανάλι, είτε ψυχαγωγικό είτε ενημερωτικό. Έτσι, αλλά θα πάει με τιμή εκκίνησης τα 3,5 εκατομμύρια που μπορεί να φτάσει και δεν ξέρω μέχρι πού, και υποχρέωση στους 400 εργαζομένους. Δίνει το δικαίωμα σε μεγάλα πορτοφόλια να μπουν στην αγορά του τηλεοπτικού, την τηλεοπτική αγορά εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Τώρα, αν θα κλείσει το Μέγκα, ή αν θα πειραχτεί ο Αλαφούζος, ή αν θέλουν να τελειώσουν ένα Κοντομινά, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει κάποια τραβήγματα εδώ και καιρό μέσω του ταχυδρομικού ταμιευτήρου και άλλων, με τη δικαιοσύνη. Εντάξει,
αυτό δεν έχει να κάνει ούτε, και ούτε ενδιαφέρει εμάς. Αν στη θέση του Κοντομινά βρεθεί ο κύριος Πιγκάς ή ο κύριος κάποιος άλλος Γάλλος ή κάποιος άλλος όμιλος επιχειρηματικός που θέλει να επενδύσει στην τηλεοπτική αγορά. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε πάντως πώς θα μετασχηματιστεί το ζήτημα αυτό. Και βέβαια η πεποίθηση σαφής η δική μας είναι ότι δεν χρειάζεται να το πολύ συζητάμε τι κάνει νιάου στα κεραμίδια σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πλήρως ελεγχόμενο, σε μια χώρα η οποία τελεί υπό καθεστώς κατοχής. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα υπάρχει πλουραλιστική ενημέρωση προς τον πολίτη. Δηλαδή το πρώτο και κύριο είναι να σκεφτεί κάποιος. Από εκεί και πέρα, τώρα, Δημήτρη, τρέχουνε, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο από τα μέλη σου εκεί. Έχουμε πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα με την δυστυχή είδηση αυτή, δηλαδή καθόλου καλή είδηση, πολύ δυσάρεστη, με την πτώση του ελικοπτέρου. Εγώ έχω ενημερωθεί εδώ λίγο το ότι το ελικόπτερο, από όσο οι περισσότεροι ξέρουν, χάθηκε το ίχνος του τα ξημερώματα γύρω στις 3-4 παρατέταρτο. Προφανώς οι τρεις χειριστές δεν βρίσκονται στη ζωή. Τα συντρίμια βρέθηκαν ανατολικά της Αμοργού στη Βραχονισίδα, συγκεκριμένα. Θα το βρούμε τώρα το όνομα. Nice. Ναι, δεν έχει σημασία. Η Ελλάδα εξέδωσε νότα για την διάσωση και αμέσως πάνω στην νότα με αυτή εξέδωσε η Τουρκία νότα που είπε ότι η περιοχή είναι δική μας και όλα τα τέτοια διάσωσης δεν πρέπει να εμπλακεί άλλη χώρα σε αυτή την ιστορία. Η Ελλάδα ακύρωσε την ακούστε νότα. Λοιπόν, ακούστε ναι. Λοιπόν, γιατί έχει σημασία αυτό το ζήτημα τώρα. Έχει εκδώσει δεύτερη και τρίτη νότα η Τουρκία. Η Τουρκία ήδη συγκεντρώνει πολεμικά πλοία στην περιοχή. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει πολεμικά πλοία ελήψη ανταλλακτικών και καυσίμων. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι ωραία. Αυτό το πράγμα είναι μία μέρα μετά την ανάληψη του ΝΑΤΟ, του ελέγχου του Αιγαίου. Ναι. Προσέξτε λοιπόν τον κύριο Χατζηνικολάου, τον ΜΕΤ της ψευδολογίας στη δημοσιογραφία. Ακούστε τι λέει για αυτή την ιστορία, για την ιστορία δηλαδή του ΝΑΤΟ που θα αναλάβει. Εξαιρετικά θετικές για την Ελλάδα εξελίξεις διαφαίνονται από τη σύνοδο των Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ, με τον Έλληνα Υπουργό Πάνο Καμένο να έχει πάνω του τη διαπραγμάτευση για την εμπλοκή της συμμαχίας στο προσφυγικό με θετικά αποτελέσματα. Έτσι, πάλι τα θετικά αποτελέσματα είναι τι κονόμες θα είναι για τον Καμένο και τους καμένους της διακυβέρνησης και όλο το φασισταριό που μαζεύεται δίπλα του και που εκφράζει ο κ. Χατζηνικολάου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Η συμμαχία προσανατολίζεται σήμερα στην υιοθέτηση ενός κειμένου και δύο ρητών ανακοινώσεων από το Γενικό Γραμματέα και τη Γερμανίδα Υπουργό Άμυνας. Προσέξτε, παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε ο Γενικός Γραμματέας και Υπουργός, κατά τα άλλα, διαπραγματεύεται ο Πάνος ο Καμένος. Δηλαδή, τι να σας πω, τον έχουν χώσει σε μια υπόγα, όπως το Βαγγελάκι, το θυμόμαστε, ναι, και δεν ξέρουν τι του κάνουν. Λοιπόν, που ούτε λίγο ούτε πολύ θα ανοίγουν στο δρόμο, το δρόμο στο ΝΑΤΟ για να επιτηρείς τα λειτουργικά σύνορα χωρίς κοινές περιπολίες και γκρίζες ζώνες. Αυτά τα λέει, είναι αναρτημένα σήμερα στο ελληνικό GR του κ. Χατζηνικολάου, την ίδια μέρα που βγαίνουν ΝΟΤΑΜ και χαρακτηρίζουν την περιοχή νότια της Αμοργού, λοιπόν, ως τουρκική περιοχή. Μάθαμε λοιπόν ότι σχεδόν τη μέση του Αιγαίου είναι τουρκική ζώνη. Και βεβαίως κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους, διότι τώρα θα αναλάβει το ΝΑΤΟ, όπου δεν θα αναγνωρίζει κυριαρχικά συμφέροντα, έτσι, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Οπότε, γιατί να υπάρχουν γκρίζες ζώνες? Ναι, ξέρεις όμως και ποιος θα αναλαμβάνει τελικά τη διοίκηση. Πόσο απατεώνες πρέπει να είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ναι, ακριβώς. Τη διοίκηση, Δημήτρη, την επιστασία των περιπολιών και τη διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών εκ μέρους του ΝΑΤΟ, ποια χώρα την αναλαμβάνει επίσημα? Η Γερμανία. Αυτό. Έτσι. Ναι, δώσανε ακριβώς γιατί το ΝΑΤΟ με την κίνηση αυτή που έκανε σχετικά όχι με τις περιπολίες του Αιγαίου αλλά με την άνοδο των στρατιωτικών δυνάμεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όποιος διαβάζει τον blog μου είναι πληροφορημένος για τα ζητήματα αυτά και δεν χρειάζεται ούτε τσοντοκάναλα ούτε βοθρολίβαδο διαδικτύου. Λοιπόν, τι έγινε? Δευτέρα ανακοινώνεται η απόφαση τετραπλασιασμού των δυνάμεων, των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Στα πλαίσια της αποεθνοποίησης των ευρωπαϊκών δυνάμεων μελών του ΝΑΤΟ.
Τρίτη, βγαίνουν και λένε ότι ρε παιδιά, μήπως το ΝΑΤΟ να αναλάβει το προσφυγικό. Αυτό το πράγμα, το ζήτημα δηλαδή, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πετείται στον καλά των αχρήστων η περίφημη η λογική του Ευρωστατού. Αυτό που διεκδικούσε ή προσπαθούσε να στήσει η Γερμανία. Τώρα τι κάνουνε, δίνουνε προϊστάμενη αρχή το Γερμανό σαν αντιστάθμισμα στο γεγονότος ότι πετιέται στα σκουπίδια ο Ευρωστατός και αναλαμβάνει καθ' αυτό το ΝΑΤΟ τη διαδικασία. Λοιπόν, βεβαίως οι Γερμανοί πρωτοστατούν για κοινές περιπολίες. Ποιες κοινές περιπολίες, τώρα με σοβαρολογείτε τώρα. Τι κοινές περιπολίες, κοινές περιπολίες θα πρέπει να είναι ένα τουρκικό σκάφος και ένα ελληνικό σκάφος. Πόθεν το ελληνικό σκάφος. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν στο Αιγαίο πάνω από 70 πολεμικά πλοία. Ποιος στόλος, ποια μέσα πλωτά έχει η Ελλάδα για να μπορέσει να κάνει κοινή περιπολία. Εγώ θα σας λέω, αν είναι δυνατόν τώρα να παραδεχτούμε εμείς, να δεχτούμε εμείς κοινές περιπολίες πού, στα δικά μας, στις δικές μας περιοχές, αν είναι δυνατόν. Το ερώτημα είναι με τι μέσα και ποιος άλλος θα φέρει εδώ στόλο. Θα φέρει οι Αμερικανοί, θα φέρουν καράβια τα οποία θα συνοδεύονται κυρίως από τουρκικά, γιατί δεν υπάρχει άλλος στόλος στην περιοχή ικανός να αστυνομεύσει. Εκ των πραγμάτων, ρε παιδιά, ποιος θα πάει. Ποιος θα είναι οι άγγλες δυνάμεις. Έτσι, ο τουρκικός στόλος θα βγει ολόκληρος από τα στενά και πολύ εύκολα θα είναι ο κυρίαρχος στόλος του Αιγαίου. Πολύ απλά. Ποιος θα κουνηθεί. Ποιος θα. Ο Καμένος. Θα πάρει το φουσκωτό και θα τρέχει με ταχύτητες ανάμεσα για να αντιμετωπίσει διαβούς και τα άλλα και τις άλλες φρεγάτες στο στόλο φρεγάτων που είναι 4 φορές μεγαλύτερος από τον ελληνικό. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Και βέβαια πάλι Δημήτρη, εγώ σωστό είναι αυτό όλο αυτό που λες και από την άλλη μεριά έχουμε γερμανικά πλοία πολεμικά στο Αιγαίο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι, μια χαρά το βλέπω και αυτό. Τέλει, λοιπόν. Και όχι βεβαίως, η Γερμανία για πρώτη φορά αποκτά στρατιωτικό ρόλο στον ανατολικό, νότιο-ανατολικό σκέλος του ΝΑΤΟ ή νότιο-ανατολική Μεσόγειο, όπου πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή, γιατί έχει να αποκτήσει τέτοιο ρόλο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή από τις κατακτήσεις που υπάρχουν. Με δεδομένο το πρόεδρο και των συμμαχιών που έχει στην Τουρκία, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που παρουσιάζεται. Λοιπόν, μας ακούτε ένα λεπτάκι. Μας ακούτε. Ναι, σας ακούω. Ναι, είστε στον αέρα. Πέστε μας. Θα ήθελα το εξής να αναφέρω σχετικά με αυτά που λέει ο κύριος Καζάκης για την πρόθεση ελέγχου του Αιγαίου από το ΝΑΤΟ. Θα μας πείτε και το όνομά σας έτσι να έχουμε μια... να συστηθούμε. Ναι, Μαυρομάτη λέγομαι. Γεια σας κύριε Μαυρομάτη. Είμαι διδάκτωρ διεθνούς δικαίου. Ήθελα το εξής να αναφέρω, ότι αντί να προσφύγει η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, θα μπορούσε σαν κράτος μέλος του Διεθνής Ναυτιλιακού Οργανισμού να καταγγείλει την Τουρκία στην Επιτροπή Ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Σωστό. Διότι σωστό. Βραβιάζει, είναι κράτος μέλος και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Διεθνής Συμβάσεως Όλας, που είναι για την ασφάλεια στη θάλασσα, που επιβιβάζει ανθρώπους σε ανασφαλή πλοία. Σωστό η είναι αυτό. Η σύμβαση σε αυτή εφαρμόζεται και σε αυτά τα μικρά πλοία, τα οποία είναι εκτός Σόλας. Δεύτερον, θα μπορούσε να καταγγείλει την Τουρκία επίσης για παραβίαση της Διεθνής Συμβάσεως ΣΟΥΑ λέγεται, είναι για την καταστολή των παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας ναυσιπλοείας, η οποία και αυτή παραβιάζεται από την Τουρκία διότι προκαλεί, επιβιβάζει ανθρώπους σε ανασφαλή πλοία, επιτρέπει σαν παράκτιο κράτος και σαν κράτος λιμένος να επιβιβάζονται σε ανασφαλή πλοία άνθρωποι και να προκαλεί θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη σε αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, παραβιάζει τη Διεθνή Σύμβαση για την Αρρωγή και για τη Διάσωση. Και είναι προφανές αυτό το οποίο λέει ο κύριος Καζάκης, ότι το θέμα δεν είναι η αρρωγή και η διάσωση, δηλαδή η αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών αρρωγής και διάσωσης, αλλά το θέμα του ελέγχου του Αιγαίου, διότι αν ήθελαν την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών αρρωγής και διάσωσης, πάλι θα προσέφευγαν στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και θα εφήρμοζαν τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως για την Αρρωγή και τη Διάσωση, η οποία προβλέπει τι πρέπει να κάνουν τα γειτονικά κράτη και
που είναι κράτη-μέλη της Διεθνούς Συμβάσεως για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών αρρωγής και διάσωσης. Τι προβλέπουν αυτές οι συμβάσεις, αν έχετε την καλοσύνη, πολύ περιληπτικά? Ορίστε. Τι προβλέπουν αυτές οι συμβάσεις, ποιος είναι ο τρόπος δηλαδή που μπαίνει σε εφαρμογή η διάσωση? Η τελευταία, την οποία σας, η πρώτη σας είπα, που είναι ναι. η καταστολή των παρανόμων πράξεων, εκεί ναι. έπρεπε να καταγγελθεί, διότι η Τουρκία ως παράκτιο κράτος επιτρέπει σε πρόσωπα τα οποία είναι πολίτες της να προκαλούν θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη σε αυτούς που επιβιβάζουν και δεν κάνει αποτελεσματικό έλεγχο για τα πλοία τα οποία αποπλέουν από τις ακτές της, που έχει υποχρέωση ως παράκτιο κράτος να το κάνει. Μάλιστα. Επίσης, βέβαια δεν λέμε για την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, διότι αυτή δεν την έχει κυρώσει. Ακριβώς, ναι. Αυτοί και οι Αμερικοί δεν την έχουν κυρώσει. Σωστό. Οπότε δεν δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις της ως παρακτίου κράτους. Πάντως, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό. Παρόλα αυτά όμως, από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει, μπορεί να κάνω λάθος, τα 12 μίλια τα έχει ασκήσει ως δικαίωμα. Τα έχει ασκήσει, βέβαια. Ναι. Προς τη Ρωσία. Αυτό ακριβώς, ακριβώς. Το έχει κάνει. Αλλά όσον αφορά εμάς, δεν το εφαρμόζει. Και επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει σαν νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τα κράτη-μέλη της, τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης. Οπότε δεσμεύεται για την εφαρμογή Σωστό. Του δικαίου Σωστό. Της θαλάσσης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δυστυχώς δεν επιτρέπει σε εμάς να εφαρμόσουμε τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης. Και επίσης να σας πω ότι όταν έγινε το ατύχημα του Πρεστής και έγινε και εφαρμόστηκε μια οδηγία σχετικά με την ασφάλεια και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπασης, τότε εφαρμόστηκε μια οδηγία, μάλλον ψηφίστηκε μια οδηγία, η οποία έλεγε την υποχρέωση των κρατών μελών για τον έλεγχο της και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από την θαλάσσια ρύπανση, ιδίως στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ήταν το ατύχημα του Πρεστής, ναι, 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 το οποίο ναι. έθεσε το θέμα της ελευθερίας ναυσιπλοείας στην Σωστό. Αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και είναι η οδηγία 2005 του 35, που με βάση την 2005 του 35 οδηγία, η Ελλάδα υποχρεούται να κήρυξει αποκλειστική οικονομική ζώνη για την προστασία από τη θαλάσσια ρύπανση. Και εκεί ακριβώς έχει υπάρχει και μια απόφαση του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που μιλάει για την υποχρέωση των κρατών μελών και για την δέσμευσή τους από το Δίκαιο της Θαλάσσης και από την Μάρπολ. Η Μάρπολ 73-78 είναι η σύμβαση που προβλέπει για την πρόληψη από τη θαλάσσια ρύπανση. Ναι. Για την οποία είχαν προσφύγει κάποιοι πλειοκτήτες, η Μπίμκο και τα λοιπά, διεθνείς οργανώσεις πληθυντών. Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε για τη σύμβαση την τελευταία, σας είπα για τον παρανόμων πράξεων. Αυτή η σύμβαση, η Διεθνή Σύμβαση για τις παράνομες πράξεις, για την καταστολή των παρανόμων πράξεων, είναι πατεντάτη η εφαρμογή της όσον αφορά για την Τουρκία. Διότι προφανώς προβαίνει σε παράνομες πράξεις και εταιρείες της κατασκευάζουν ανασφαλή πλοία, αυτά τα χύπλα, και κατασκευάζουν και ανασφαλή αυτά που φοράνε στους πρόσφυγες και στους μετανάστες, τους φοράνε κάποια σωσίδια. Και επίσημα νιολογεί η Τουρκία αυτά τα σκάφη. Δεν είναι νιολογημένα. Από ό,τι γνωρίζω δεν έχουν νιολόγηση και γι' αυτό ακριβώς είναι... Όχι, επίσημα έχουν νιολόγηση από το τουρκικό κράτος. Υπάρχουν ορισμένα που είναι νιολογημένα, αυτά τα φουσκωτά είναι νιολογημένα. Όχι, μιλάμε για τις βάρκες μεγάλες. Που είναι, μιλάμε για τις μεγάλες βάρκες, τις ειδικά διασκευασμένες. Ακόμη χειρότερα, διότι εφόσον υπάρχουν οι ολόγοι, τότε ευθύνεται και ως κράτος σημαίας. Βεβαίως. Ως παράκτιο κράτος. Ακριβώς. Ευθύνει και ως κράτος σημαίας με βάση αυτές τις συμβάσεις που σας ανέφερα. Επίσης, είναι η Διεθνή Σύμβαση για τη Διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως, η λεγόμενη FAL. Εκεί που πρέπει να υπάρχουν τα απαιτούμενα ταξιοδυτικά έγγραφα. Και η Ελλάδα ως κράτος, εκείνη μεν ως κράτος επιβίβασης, εμείς ως κράτος αποβίβασης, μπορούμε να μην δεχθούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνήσια ταξιοδυτικά έγγραφα και δεν δίνουν πληροφορίες για το τράνζις ή για το πραγματικό τόπο επιβίβασής τους. Δηλαδή υπάρχει ένα πλέγμα διεθνών κανόνων στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που εκεί η Ελλάδα μπορούσε να δώσει τον αγώνα της και τη μάχη της τόσο στις επιτροπές όσο και στο Συμβούλιο του Διεθνούς.
διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού, οφείλω να σας πω ότι αυτοί οι διεθνείς κανόνες δεσμεύουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μετέχει και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτη-μέλη σε όλα αυτά τα όργανα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, και να δοθεί ο αγώνας εκεί για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών αρρωγής και διάσωσης. Και όχι να μας φέρουν το ΝΑΤΟ τόσο απλά να κάνει αποτελεσματική αρρωγή και διάσωση. Αυτό θέλω να σας πω, αυτό είναι το συμπέρασμα. Τόσο απλά. Κυρία Μανδρομάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία θερμή παράκληση αν έχετε την... αν θέλετε να ξαναπάρετε ένα τηλέφωνο στο ίδιο τηλέφωνο που πήρατε και να αφήσετε τα στοιχεία σας, αν βέβαια θέλετε εσείς, για τις πολύ πολύτιμες πληροφορίες που δώσατε, για να μπορεί να μας βοηθήσετε και εμάς, να βοηθήσετε και εμάς σε σχέση. Θέλω να γράψω ένα άρθρο, γιατί βεβαίως, ακόμη καλύτερα. Μιλάμε για όλα εκτός από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ο οποίος είναι ο πλέον αρμόδιος για την ασφάλεια στη θάλασσα. Σκοπεύω να γράψω ένα άρθρο και να σας το στείλω στο site σας να το δημοσιεύσετε. Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ. Μια λεπτομερή ενημέρωση για όλο αυτό το πλαίσιο των διεθνών και κοινοτικών κανόνων που αν ήθελε η Ελλάδα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει, διότι υπάρχουν επίλεκτα στελέχη στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίοι τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι λιμενικοί και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στα αρμόδια όργανα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και στον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν, και είναι αυτό που λέει ο κύριος Καζάκης, ότι θέλουν να παραχωρήσουν τον έλεγχο του Αιγαίου στους Τούρκους και στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πολύ. Με πολύ χαρά θα περιμένουμε το άρθρο. Βεβαίως, το άρθρο ειδικά, ναι, γιατί θα μας βοηθήσει και εμάς να ανοίξει ορίζοντας σχετικά με το τι πραγματικά πρέπει και με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως, γιατί υπάρχει υγιή νυχθείος όσον αφορά. Ενώ σωστό, έχετε δίκιο. Το λιμενικό σώμα είναι πλήρως ενήμερο για αυτούς τους κανόνες. Έτσι είναι, και και κοινωνικούς κανόνες που ισχύουν. Αλλά προφανώς δεν τους επιτρέπουν τους ανθρώπους να εφαρμοστούν η πολιτική. Προφανώς. Η ηγεσία. Προφανώς. Εντάξει, εμπλουτίζουμε και τις γνώσεις μας και χρειάζονται και εφόδια, και τέτοιου είδους εφόδια για να μπορείς να παλέψεις όλη αυτή την. Οι πολιτικοί δεν τα ξέρουν. Οι άνθρωποι, οι λιμενικοί τα ξέρουν πολύ καλά. Σωστό. Δυστυχώς έχουν πλήρη άγνοια και ούτε θέλουν και να τα μάθουν. Γιατί μπορεί να έχεις. Όχι, να... το λύνουν με διαφορετικό τρόπο. Με τρόπο δούνε λαβήν τα λύνουν αυτά οι Έλληνες πολιτικοί. Δυστυχώς δηλαδή. Δυστυχώς. Δεν ξέρω αν τα δίνουν με δούνε λαβήν, αλλά να ξέρετε ότι η άγνοιά τους είναι τεράστια. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Είναι οι άνθρωποι, είναι ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού και το IQ τους είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δυστυχώς όσοι πάνε Υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας έχουν πολύ λίγες δυνατότητες και ικανότητες, ενώ είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας με πολύ σύνθετα θέματα. Σωστό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Απλά ήθελα να πω το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε πόσο. Να το πούμε διαφορετικά. Το διεθνές δίκαιο, όλες αυτές οι συμβάσεις, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, οι διεθνείς συμβάσεις, τα πρωτόκολλα που αφορά και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αλλά και γενικότερα, είναι ένα πλαίσιο εκδημοκρατισμού των διεθνών σχέσεων. Έτσι ώστε να φύγουμε από τη λογική του ποιος είναι ο ισχυρός που επιβάλλει τη θέλησή του, και από τη λογική της ελεύθερης αγοράς. Ελεύθερη αγορά τι σημαίνει? Ποια είναι η ελεύθερη αγορά? Η μαύρη αγορά, που δεν έχει κανόνες. Ο καθένας επιβάλλεται με βάση την ισχύ του. Από αυτό ήθελε να φύγει η διεθνής κοινότητα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έφτιαξε όλο αυτό το πλέγμα των διεθνών κανόνων. Δεν είναι όλοι οι διεθνείς κανόνες οι άριστοι, αλλά είναι το μόνο μέσο που έχει ένα κράτος μικρό και αδύναμο, να το πούμε έτσι μεσαγωγικά, να τα βάλει με τις μεγάλες δυνάμεις ή με εκείνα τα χοντρά συμφέροντα που επιβουλεύονται τον. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία το να τους επικαλείσαι, το να δίνεις τη μάχη σου σε αυτά τα πλαίσια. Να θυμηθούμε ότι μια τέτοια ανάλογη προσπάθεια έκανε η Αργεντινή όταν της δέσμευσαν το πλοίο στην Κάνα και προσέφυγε στον οργανισμό κατευθείαν, και μέσα σε ένα μήνα είχε απελευθερωθεί το πλοίο και το πληρωμά του από την Κάνα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ο Διεθνής Οργανισμός σαν πειρατική ενέργεια, η ενέργεια του δέσμευση του πλοίου, που ήταν ιδιοκτησία βεβαίως του Αργεντινικού κράτους, στο όνομα ιδιωτικών συμφερόντων που ήθελαν να εκβιάσουν την Αργεντινή προκειμένου να πληρώσει ένα εντελώς καταχρηστικό χρέος. Δηλαδή,
Μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Φυσικά, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ναι, πάντως Δημήτρη μου, γιατί. Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε δυνατότητα να βάλουμε τα ζητήματα. Έλεος δηλαδή με αυτή την ιστορία. Ναι, γιατί ακούμε από κάποιες πλευρές ότι εντάξει, επικαλείστε τον ΟΗΕ και τον ΟΗΕ. Και τι είναι ο ΟΗΕ, δεν είναι δικός τους, δεν είναι αμερικάνικο. Αυτά είναι συνωμοσιολογίες. Είναι συνωμοσιολογίες. Αγνοώντας, παντελώς αγνοώντας το τι συσχετισμούς μπορεί να διαμορφώσεις, το ότι υπάρχει αυτό, όπως το είπες ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνουν στις διαπραγματεύσεις, στο ζήτημα δηλαδή την τεχνική των διαπραγματεύσεων, το πρώτο πράγμα είναι επιλέγεις πεδίο όπου σου επιτρέπεται στο βέλτιστο δυνατό, με βάση τα δεδομένα πλαίσια, η καλύτερη διαμόρφωση συσχετισμών δυνάμεων. Αλλιώς, πού πας. Άρα λοιπόν, πού πας, στον ΟΗΕ πας και πού πας, στην Κοινική του Συνέλευση πρωτίστως, εάν μπορείς και εφόσον γίνεται. Γιατί εκεί πέρα έχεις το βέλτιστο δυνατό πεδίο διαμόρφωση σχετισμού δύναμης. Και από την άλλη μεριά, εφόσον υπάρχουν διεθνή όργανα με βάση το διεθνές δίκαιο, πας και τα παλεύεις και μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεις σχετισμούς δύναμης, βρίσκεις συμμάχους. Οριοθετούνται. Γιατί, για παράδειγμα, η Γενική Συνέλευση τα τελευταία χρόνια που έχουν συμπτυχθεί, μάλλον που έχουν διαμορφωθεί μεγάλες συμμαχίες χωρών, περνάνε πράγματα παρά και ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, που μονίμως είναι μπλοκ τα οποία αντιτάσσονται. Γιατί περνάνε, εφόσον είναι δικό σου ΟΗΕ, γιατί περνάνε αυτά. Μιλάμε για όλα τα ζητήματα. Έχουν περάσει εξαιρετικές αποφάσεις, που βέβαιως. Για να πω και σε εμάς να τις εφαρμόσουμε. Αλλά αν έχεις μια πολιτική διοίκηση η οποία είναι το λιγότερο, αυτό που είπε η κυρία Μαυρομάτα, το λιγότερο, έτσι, και έχει απόλυτο δίκιο, όσους έχω γνωρίσει, ειλικρινά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχουν άνθρωποι τέτοιου χαμηλού επίπεδου, τόσο χαμηλό επίπεδο, όσους έχουν γνωρίσει. Από τον κύριο Τσίπρα μέχρι τον κύριο Καμένο, για να λέμε τους σημερινούς κυβερνήτες. Γιατί και οι υπόλοιποι, μην νομίζετε ότι είναι καλύτεροι. Τα ίδια και χειρότερα, λοιπόν. Εντάξει, Δημήτρη μου, κοίταξαν εσύ εδώ και ο Τσε Κεβάρα δεν πήγε έτσι για πλάκα. Είχε πάει τότε στον ΟΗΕ και είχε μιλήσει. Έτσι, κοίταξε, είναι προφανές. Πήγε έτσι για πλάκα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα το να πάμε. Εμείς να πάμε για πλάκα. Είναι πολύ σοβαρά θέματα. Μα δεν πήγε για πλάκα και αυτό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά θέματα να μπορείς να απευθυνθείς σε όλα τα έθνη του κόσμου και στη βάση αυτή να μπορείς να δημορφώσεις συμμαχίες. Το πεδίο ανάπτυξη σχέσεων μιας χώρας οφείλει να είναι η διεθνής κοινότητα. Η διεθνής κοινότητα δεν είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Είναι το σύνολο των χωρών. Και εκεί διαμορφώνει τις συμμαχίες. Και αυτό σημαίνει ανοιχτή, πολυσχηδής, πολυκεντρική εξωτερική πολιτική. Και ανεξάρτητη φυσικά. Έτσι διασφαλίζεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Προσέξτε τώρα, το δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Πέστε μου εσείς τώρα, προσέξτε το τι δημιουργεί πέρα από όλα τα άλλα κυριαρχικά δικαιώματα για τα οποία λέμε κτλ. Κατάλυση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, είτε του δικαίου της θάλασσας που μας είπε η κυρία Μαυρομάτη, ή γενικότερα διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτά, κοιτάξτε τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί για μια χώρα σαν την Ελλάδα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μπλοκάρεται η Ρωσία, η οποία έχει κατεβάσει ένα στόλο κάτω, ο οποίος ένας από αυτά από το στόλο είναι καράβια τα οποία έχονται από το στόλο της από τη Μαύρη Θάλασσα. Προσέξτε να δείτε, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω αυτός ο στόλος από τη στιγμή που ελέγχεται το Αιγαίο. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτόματα δημιουργείται το έδαφος συμπλοκής, να το πούμε, ή εμπλοκής έστω, με μια δύναμη που δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να τα βάλουμε. Ούτε είμαστε, πώς το λένε, είμαστε εχθρικά διακειμένοι. Αν θέλετε και ως λαός. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά, ας πούμε. Από πού και ως πού. Πού έχουμε καταντήσει. Και κοιτάξτε, μας φέρνει ο φίλος ο Παναγιώτης μας, που μου έχει ξαναστείλει στην εκπομπή εξαίρετα αποσπάσματα και είναι, και, πώς το λένε, πώς λέγανε το παλιό μότο των προσκόπων, έσω έτοιμος. Λοιπόν, σε αυτά τα πράγματα μας στέλνει μια δήλωση του Γενς Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, το οποίο με εκπλήσει και ειλικρινά δεν την ήξερα. Εάν ο φίλος ο Παναγιώτης, θα διαβάσουμε βέβαια, ο φίλος ο Παναγιώτης έχει πηγή, θα την ήθελα, ξέρω από προηγούμενες αποστολές που μας έχει στείλει μηνυμάτων, ότι είναι επακριβής και με πηγές. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ την πηγή, γιατί αυτή τη δήλωση θέλω και εγώ να προσωπικά να τη χρησιμοποιήσω. Και για να μην πει κανένας ότι τι είναι αυτό το παράδειγμα, Ράδιο Άρβιλα, θα τη διαβάσουμε λοιπόν. Όπως μας στέλνει.
Είναι δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ που λέει: «Η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να καταρρύψει τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον αέριο χώρο της, επειδή είναι μια χρεοκοπημένη χώρα υποκειδαιμονία». Μόνο η Γερμανία έχει το δικαίωμα. Παιδιά, δεν τα έχω δει εδώ. Με συγχωρείτε, με πιάσετε διάβαστο. Όχι, όχι. Κυκλοφορεί καιρό η είδηση αυτή. Όχι. Εγώ θέλω την πηγή. Πρωτογενώς, έτσι, γιατί έχω αυτή την τρέλα. Άμα δεν έχω πρωτογενώς την πηγή, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, και επειδή είναι κουφή η τέτοια δήλωση, έτσι. Μόνο η Γερμανία έχει το δικαίωμα να καταρρύψει τα μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας που παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, αφού η Ελλάδα ανήκει στη Γερμανία. Αυτή είναι η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Και οφείλουμε πραγματικά να την πάρουμε σε σοβαρά υπόψη, εάν πράγματι έχει γίνει έτσι, αποτελεί κάζους μπέλι για τη χώρα και για το λαό της. Τέτοιες ανακοινώσεις ή λογικές μας τις αναγυρίζουν στο 19ο αιώνα στις χειρότερες μορφές απεικιοκρατικής λογικής του διεθνούς δικαίου. Προσπαθούσαν οι απεικιοκρατικές δυνάμεις να ενσωματώσουν το διεθνές δίκαιο, τη λογική αυτή. Λοιπόν, από πού και ως πού εμείς την ανεχόμαστε? Βέβαια, καταλαβαίνω για το πολιτικό, για την πολιτική κάστα που μας κυβερνάει, αλλά ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή, τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε, δεν καταλαβαίνω. Φοβάμαι βέβαια, για να ξαναγυρίσουμε και στο ζήτημα, φίλε Παναγιώτη, το ξαναλέω, αν μπορείς την πρωτογενή πηγή. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξαναγυρίσουμε στα νότα. Παιδιά, υπάρχει ένα θέμα. Ξαναστείνεται σκηνικό ημείων. Αυτό το πράγμα μου θυμίζει ήμια. Πάλι τα ήμια ξεκινήσανε μια ιστορία ενός καραβιού το οποίο είχε προσαράξει την περιοχή, αν θυμάστε. Mm-hmm. Και πάλι εκδίδανε νόταμ η Τουρκία και η Ελλάδα για το ποιος θα είναι αρρωγή και διάσωση. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή οι Τούρκοι δημοσιογράφοι παίξανε το ρόλο του προβοκάτορα, στήσανε την τουρκική σημαία για να γίνει η εμπλοκή. Λοιπόν, με μια διαφορά, η Ελλάδα δεν είναι στο επίπεδο του 1996. Θέλω να πω δηλαδή από άποψη αποτρεπτικής ισχύως. Δεν φτάνουν τα παιδιά που υπηρετούν ούτε στο λιμενικό ούτε σε ένοπλες δυνάμεις. Φταίει είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει αμυντικό προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας έχει κατέβει στα 200 εκατομμύρια από 500 που ήταν πέρυσι. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ούτε καν. Είναι ζήτημα αν μπορεί να πληρώσει μισθούς στις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι συζητάμε? Και πάμε τώρα σε μια κλιμάκωση με το ΝΑΤΟ. Μήπως μας στείλουν θερμό επεισόδιο μόνο και μόνο για να μπορέσει το ΝΑΤΟ πλήρως να πάρει τον έλεγχο? Παλιά στα Ήμια μπήκε το ζήτημα του γκριζαρίσματος των βραχονισίδων. Η περίφημη το γκριζάρισμα 3.500 περίπου βραχονισίδων και μορατόριουμ άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως το λέγανε επίσημα την εποχή εκείνη, πετώντας το παλιό πάνω από την νησίδα. Μήπως στείνεται αντίστοιχο γκριζάρισμα ολόκληρου του Αιγαίου πλέον με αυτή την ιστορία? Γιατί αν αναλάβει το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ έχει ενιαία επιχειρησιακή λογική. Και άρα ούτε FIR, ούτε χωρικά ύδατα, ούτε τίποτα από όλα αυτά ή που καθορίζονται με τους διεθνούς κανόνες ισχύουν για το ΝΑΤΟ. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν οι καλύτερες των προθέσεων. Ποιος θα αναλάβει, ρε παιδιά, την αστυνόμευση στο Αιγαίο? Ποιος? Αυτός που έχει τα μέσα. Ποιος έχει τα μέσα τώρα? Εγώ σας λέω, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο σχέδιο από απότερο κτλ. Ποιος αναλαμβάνει στο Αιγαίο? Απλά πράγματα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπου στο ζήτημα των προσφυγικών, της φυλάξης των συνόρων, όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε, η Ελλάδα έχει παραδώσει τα κλειδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποφασίζει μετά από συσκέψεις με τον Ερντογκάν. Η Ελλάδα απλά προσαρμόζεται ως κράτος μέλος. Καλείται να προσαρμοστεί ως κράτος μέλος. Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις γίνονται Ερντογκάν, Τούσκ, Γιούνκερ. Για σταματήστε. Α, και συγγνώμη, παρεμβαίνοντας η κυρία Μέρκελ. Διότι η κυρία Μέρκελ πήγε εκεί πέρα και τα βρήκε τα παιδιά. Μάλιστα είπε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υποστηρίξουμε και το αίτημα των 9 δισεκατομμυρίων από την Τουρκία. Έτσι, από τα 3 να γίνουν 9. Ζητήθηκαν να πάνε 7, έχουν φτάσει στα 9. Λοιπόν, μάγκες όλοι εσείς της συμμορίας των ΜΚΟ, έχετε να φάτε πολλά πράγματα. Γι' αυτό σας καταλαβαίνω, γιατί δεν κρατάτε τα ζητήματα αυτά, δεν σηκώνετε τα ζητήματα των διεθνών κανόνων
και όλα αυτά τα πράγματα που θα απέτρεπαν τα θύματα στη θάλασσα, αυτά τα πράγματα που θρυνούμε, όπως και τα θύματα μετά την ταυτοποίηση των ανθρώπων από ΜΚΟ, από όλο αυτό το σαφάρι προσφύγων που γίνεται, που βεβαίως κανένας δεν κλαίει τα 10.000, πάνω από 10.000 παιδιά, τα οποία ταυτοποιήθηκαν και χάθηκαν μετά στα βάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συγχωρείτε, εδώ ξαναβιώνει η απεικιοκρατική μαύρη Αφρική. Γιατί τη λέγανε μαύρη την Αφρική? Γιατί πέρα από τις παράκτιες περιοχές όπου ελέγχονταν από τους απεικιοκράτες στην πρώτη φάση. Μάλιστα. Ήταν μαύρη Ήπειρος. Έτσι γίνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαύρη Ήπειρος. Για ποιον? Για το δύσμηνο, το δύστιχο που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης αυτής της βιομηχανίας. Εδώ, Δημήτρη, εγώ μια άκρη έβγαλα. Η πηγή πρέπει να είναι από το CNN. Έτσι, γιατί η δήλωση αυτή του κ. Στόλτεμπεργκ έγινε μετά από ερώτηση του δημοσιογράφου του CNN, ο οποίος εξέφρασε την απορία γιατί το ΝΑΤΟ υποστήριξε την ενέργεια της Τουρκίας να καταρρύψει το ρωσικό μαχητικό και γιατί δεν ισχύει το ίδιο και για την Ελλάδα, της οποίας ο εναέριος χώρος παραβιάζεται καθημερινά από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Τότε που έπεσε το ρώσικο, είχε γίνει αυτή η δήλωση δηλαδή. Και ο κύριος Στόλτεμπεργκ είπε πως η Τουρκία είναι κυρίαρχη χώρα, ενώ η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Όπως δήλωσε ο κύριος Στόλτεμπεργκ, η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να καταρρύψει τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, επειδή είναι μια χρεοκοπημένη χώρα υπό κυδαιμονία. Σύμφωνα με τον κύριο Στόλτεμπεργκ, μόνο η Γερμανία έχει το δικαίωμα να καταρρύψει τα μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας που παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, αφού η Ελλάδα ανήκει στη Γερμανία. Έτσι, αυτά πρέπει να τα δούμε από το CNN. Εκεί είναι η πηγή. Θα το ψάξω εγώ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πέρα όμως, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, συγγνώμη. Οφείλω να. Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης μας ρωτάει τι έχουμε νεότερα με το σχέδιο με το ελικόπτερο. Αν υπάρχει η Τουρκία εμπλοκή, σας λέω, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει συγκέντρωση δυνάμεων αυτή τη στιγμή της Τουρκίας στην περιοχή. Δεν είναι δύσκολο. Σας λέω ότι ο πολεμικός στόλος της Τουρκίας είναι αναπτυγμένος στο Αιγαίο. Δεν είναι κάτι το δύσκολο για τους Τούρκους πλέον σε αυτές τις συνθήκες. Το δυστύχημα είναι ότι δεν έχουμε αντιστοίχηση πολεμικών δυνάμεων, μάλλον δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού από την ελληνική πλευρά. Διότι κίνων ρήμαση πειθόμενοι οι κυβερνήτες της χώρας, όπως τουλάχιστον έτσι αποκαλούνται, η ελληνική κυβέρνηση αποκαλούνται, έχουν στερήσει τα μέσα και τις δυνατότητες στον πολεμικό ναυτικό να μπορέσει να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε δυνατότητα, πιθανότητα κρίσης. Να σας θυμίσω ότι πριν το 2014, όταν έκανε βόλτα η τουρκική κορβέτα μέσα στα εγχώρια των χωρικά ύδατα, δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε καν παρακολούθησης. Πώς το λένε, στρατιωτική επίδειξη σημαίας στην κορβέτα, η οποία έκοβε βόλτα από τις 5 η ώρα περίπου το πρωί μέχρι μέχρι αργά το βράδυ τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας, στα Τρίτη με Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά δηλαδή, έτσι, και δεν υπήρξε ούτε καν επίδειξη σημαίας, τίποτα. Λοιπόν, και πάλι λέω ότι το θέμα μας δεν είναι τα στελέχη και όσοι υπηρετούν στο λιμενικό είτε στις ένοπλες δυνάμεις στο πολεμικό ναυτικό, αν και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τις ηγεσίες των αποστράτων και των ενεργεία, να δω τι λένε, οι οποίοι δεν λένε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, βέβαια. Έτσι. Τι να λοιπόν, πούνε. Εδώ βεβαίως, πέρα διαβάζουμε πάντως. Συγγνώμη, ολοκλήρωση. Έτσι αλλιώς φτάνουμε σε μια στιγμή που ο καθένας από εμάς θα τιμήσει ή θα προδώσει αυτό που είναι. Ιδιαίτερα αν φοράει στολή και θνόσιμο. Φτάνει η στιγμή. Είναι πάρα πολύ κοντά. Για όσους από εμάς το έχουν συνειδητοποιήσει, έχει περάσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε πάρει θέση εξ αρχής. Αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, μας έχουν κάνει οικόπεδο. Μας έχει ισοπεδώσει. Εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι η συζήτηση για το ελληνικό ζήτημα γίνεται ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στον Υπουργό Άμυνας Γερμανίας. Δηλαδή, συγγνώμη, τι είναι εδώ? Δηλαδή έχει καταπατηθεί ο ίδιος ο καταστατικός χάρτης της Ατλαντικής Συμμαχίας, το τυπικό μέρος, γιατί ουσιαστικά ξέρουμε πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνανε ούτε επί Χούντας. Να θυμίσουμε, και δεν λέμε ότι ούτε η Χούντα δεν τόλμησε τότε να δώσει βάσεις και να χρησιμοποιηθεί το έδαφος ή, αν θέλετε, η ελληνική επικράτεια στον πόλεμο των 6 ημερών του Ισραήλ εναντίον της Αιγύπτου, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ το υποστήριζε ολόθερμα. Η Χούντα δεν δέχτηκε να χρησιμοποιηθεί. Το φανταζόμαστε τώρα τι γίνεται.
Αυτό που δεν τόλμησε ούτε η Χούντα, που ήταν αμερικανοκίνητη, νατοϊκίνητη, πώς να το πω, το ΝΑΤΟ βρισκόταν από πίσω, μην τρελαθούμε δηλαδή. Όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρουμε από την ιστορία, δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν τόλμησε να το κάνει. Κάτσε πάντως Δημήτρη, γιατί εδώ πέρα το πράγμα, κοίταξε να δεις. Το ελικόπτερο έπεσε στην Κίναρο. Αυτό είναι το όνομα της βραχονισίδας, ας το πούμε έτσι. Κίναρος και η παρακείμενη λοιπόν Λεβίθα είναι δύο μικρά νησάκια, στα οποία η Άγκυρα έχει επικεντρώσει τα τελευταία χρόνια τις αφισβητήσεις στο Αίγαιο. Έτσι. Τουρκικά αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει περιπτήσεις πάνω από αυτά τα δύο νησάκια, αμφισβητώντας την πράξη την ελληνική κυριαρχία. Το ξέρω, ναι. Έτσι, στις 25 Μαΐου του 2015 σημειώθηκαν 49 παραβιάσεις του FIR Αθηνών και μία υπερπτήση στην Κίναρο από δύο τουρκικά αεροσκάφη. Δηλαδή, εδώ τώρα, συγγνώμη, αλλά είναι φαινομενολογία. Μήπως τελικά, λέω να πω και εγώ μια κουταμάρα. Μήπως η ιστορία του ελικοπτέρου αυτό είναι ανάλογο με το ελικόπτερο που έπεσε στα Ίνια. Ξέρω εγώ, δηλαδή. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, δηλαδή πολλές συμπτώσεις. Ήταν και πρόσφατα και η επέτειος. Ναι, δηλαδή πολλές συμπτώσεις, ας πούμε. Πάλι χαλάς ο κινητήρας και έπεσε. Δηλαδή καθίστε τα παιδιά. Ή μήπως έπεσε γιατί, πώς θα το πούμε, είχε πολύ βροχή. Δηλαδή πολύ θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Να πω επίσης ότι επίτιμος Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού είναι ο Ευθύμιος Μητρόπουλος, όπως μας πληροφορούν οι δημοσιογράφοι του ΕΠΑΜ. Το Νοέμβριο του 2011 η συνέλευση του International Maritime Organization, είναι το IMO, έτσι, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, απένιμο τον τίτλο του επίτιμου Γενικού Γραμματέα με ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2012. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, πρίτανης του Ναυτικού Πανεπιστημίου στο Τσενάι της Ινδίας και των πατρών και του Διεθνούς Welfare Trust των Ναυτικών. Ο κύριος Μητρόπουλος λοιπόν είναι ο Γενικός Γραμματέας, επίτιμος Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς. Ανεξάρτητα όμως από αυτά, εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτό που λέει η κυρία Μαυρομάτη έχει δίκιο. Δηλαδή και εγώ έχω γνωρίσει εξαίρετα στελέχη που θα μπορούσε να κινηθεί. Πολλούς από αυτούς που είναι αναποστατεία σήμερα είναι ή κοντά μας ή αν είναι μέλη μας. Ξέρουν πώς να χειριστούν ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν τους δίνεται καμία δυνατότητα. Καμία δυνατότητα. Όπως δεν δόθηκε δυνατότητα στη φυσική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να αντιμετωπίσει την κρίση των ημείων, γιατί έπρεπε το παλιόπαρο να φύγει και να γκριζάρει η περιοχή κατ' εντολή των Αμερικανών, όπως έγινε βεβαίως επί εποχή Σιμίτη. Έτσι η πολιτική ηγεσία δεν επιτρέπει χειρισμούς οι οποίες έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια μιας χώρας. Δεν λέμε τίποτα φοβερό. Την αξιοπρέπεια και την επιβολή της διεθνούς νομιμότητας. Τίποτα περισσότερο από όλα αυτά τα πράγματα. Επιτρέποντας τη λογική του να επιβάλλεται η λογική του δικαίου της πυγμής. Εκεί έχουμε οδηγηθεί. Η εθελοδουλεία στον υπέτατο βαθμό, στην ιωστή δύναμη. Λοιπόν. Πάντως το επόμενο εξάμηνο, τη διοίκηση της έρευνας και διάσωσης αναμένεται να την πάρει η Τουρκία, γιατί ανά εξάμηνο πάει. Τώρα μάλλον πάει στη Γερμανία. Το επόμενο εξάμηνο εκεί ζήτησε, υποτίθεται, η ελληνική πλευρά να μην μπουν στη διοίκηση είτε η Ελλάδα είτε η. Τι ωραία, ρε παιδιά, μια χαρά. Αυτοί οι άνθρωποι πάντως στη διαπραγμάτευση. Έτσι, είναι φοβεροί. Είναι φοβεροί. Έχουν ένα ταλέντο, δεν πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, ο Βαρουφάκης άφησε σχολή, Δημήτρη μου. Δεν πρέπει να το παραδεχτεί εδώ το πράγμα. Υπάρχει ένα κέντρο, υπάρχει ένα ειδικό ίδρυμα στο Harvard University. Υπάρχουν, τα έχουμε γελιοποιήσει στο Harvard, βέβαια, για όλους αυτούς τους Harvardianούς που μας έχουν στείλει. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και ορισμένα σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει μια ειδική σχολή, ειδικό πράγμα που διδάσκεσαι negotiation. Έτσι, λοιπόν, εάν δείτε εκεί το τι λέει, το πρώτο πράγμα όταν πας σε διαπραγματεύσεις, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να τηρείς. Είναι κανόνες, βασικοί κανόνες που είναι ανελαστικοί. Το πρώτο είναι επιλέγεις πεδίο, χώρο δηλαδή, άσκηση διαπραγματεύσεων, με βάση τους σχετισμούς δύναμης. Το δεύτερο είναι το λεγόμενο BINA. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πριν πας διαπραγματεύσεις, δημιουργείς alternative. Δηλαδή, ξέρεις τι εναλλακτικά έχεις όταν πας στη διαπραγματεύση. Και το τρίτο, έχεις σχεδιάσει από τα πριν, δημιουργείς σχέδια διαχείρισης κρίσεων. Δηλαδή, εκτιμάς τι πιθανές κρίσεις να προκύψουν, ώστε να μπορέσεις να ετοιμάσεις τα μοντέλα διαχείρισης κρίσεων σε περίπτωση που προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαπραγματεύσης.
πολύ δε περισσότερα όταν η διαπραγμάτευση είναι dispute negotiation, δηλαδή έχει να κάνει με αντιπαράθεση. Αυτά τα πράγματα είναι αλφαβήτα, κανόνες. Στο μαθαίνουν είτε είσαι στέλεχος σε εταιρεία, σε πολυεθνική, ή είτε είσαι πολύ περισσότερο διπλωμάτης ή εκπρόσωπος κρατών. Δεν μπορείς να πας διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορείς να πας διαφορετικά. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Και εδώ τι έχουμε? Έχουμε διαπραγμάτευση του Χότζα. Όχι του Ενβέρ. Του Χότζα, του παλιού. Τέτοια ξεφτύλα δηλαδή. Λοιπόν, μας στείλανε βεβαίως την πηγή. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε την πηγή κατευθείαν από το CNN. CNN είναι έτσι? Ναι, ναι, ναι. Καλά το είπαμε λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί για να μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη δήλωση, εκεί που μας έχουν φτάσει. Δημήτρη, έχουμε κανένα νέο για την κάθε των αγροτών? Αύριο θα κατέβουν τα μετραχτέρ τελικά. Εμείς κατεβαίνουμε ως ΕΠΑΜ ή απλή πολίτες. Λοιπόν, να ανακοινώσω εδώ με την ευκαιρία, έπεσε πάνω στην ώρα, ότι λοιπόν, ναι, θα κατέβουν καταρχήν οι αγρότες. Εντάξει, τώρα το πώς θα κατέβουν, αν θα φέρουν τρακτέρ, δεν θα φέρουν τρακτέρ, πώς θα συμμετέχουν, από ποιες σε όλες περιοχές, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πράξη. Τα περισσότερα μέχρι στιγμής μπλόκα αποφασίσαν να κατέβουν χωρίς τρακτέρ. Και ο λόγος είναι απλός. Δεν είναι ούτε μπούτες ούτε ξεβούτες. Ξέρουν ότι το τρακτέρ τους είναι εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τη δουλειά τους. Δεν έχουν δυνατότητα. Αν αυτή τη στιγμή χαλάσει μια τρόμπα πετρελαίου στο τρακτέρ, θέλεις από 500 έως 1500 ευρώ. Ξέρουν ότι αν πάθουν οποιαδήποτε ζημιά, καταστράφηκαν. Άρα λοιπόν το θέμα τους δεν είναι εκεί. Το θέμα δεν είναι να έρθει ο Μπούτας με 30 τρακτέρ και να το παίζει με κόκκινες σημαίες και παρέλαση, όπως κάνει διαπραγμάτευση τώρα με την κυβέρνηση. Αυτή είναι ξεφτύλα. Λοιπόν, το σημαντικό είναι να κατέβουν στο δρόμο, να κατέβουν κάτω και βεβαίως να ενωθούν με το υπόλοιπο λαό. Αυτός είναι ο στόχος. Φυσικά θα έχουμε τη γνωστή παρέλαση του ΚΚΕ. Με τρακτέρ και άνευ τρακτέρ. Έτσι. Είναι η γνωστή παρέλαση μόνο και μόνο για να ξεφουσκώσει το όλο ζήτημα και να τελειώσει εκεί. Εμείς θα είμαστε κάτω. Προχώρα. Λοιπόν, η προσυγκέντρωση είναι για την Παρασκευή το απόγευμα στις 5.17.00, στις 5 το απόγευμα στην Κοραή, στο γνωστό μέρος δηλαδή που το ΕΠΑΜ σε κάθε κινητοποίηση βρίσκεται, συγκεντρώνεται, για την Παρασκευή, ξαναλέω, αύριο, 5 ώρα το απόγευμα, και επειδή θα υπάρχουν συνεχείς κινητοποίησεις και συλλαλητήριο το Σάββατο, για το Σάββατο η προσυγκέντρωση θα είναι 10.30 το πρωί στην Όθωνος και Αμαλίας, αριστερά, όπως κοιτάμε από την Βουλή το Σύνταγμα, εκεί είναι η γωνία Όθωνος και Αμαλίας, δεξιά όπως κοιτάμε τη Βουλή. Ξαναλέω, 5 ώρα για την Παρασκευή στην Κοραή και 10.30 το πρωί του Σαββάτου στην Όθωνος και Αμαλίας. Αυτά είναι οι προσυγκεντρώσεις που θα κάνει το ΕΠΑΜ για να συμμετέχει στις κινητοποίησεις και στο συλλαλητήριο. Έτσι αλλιώς οφείλουμε να είμαστε εκεί, με την έννοια ότι να ενωθεί ο λαός, δεν λέγαμε? Έτσι αλλιώς πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί πολλοί από εμάς τι λέγαμε στις 4 Φλεβάρι, ότι δεν είναι μια πιστολιά στον αέρα. Έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε λοιπόν για να αντισπάσουμε σε αυτούς που θέλουν να κάνουν παρέλαση. Να αντισπάσουμε, καταλαβαίνετε, γιατί όσο μεγαλύτερος όγκος λαού είναι εκεί, τόσο ασήμαντοι είναι όλοι αυτοί οι τύποι που προσπαθούν να καπελώσουν τον κόσμο μόνο και μόνο για να τον οδηγήσουν για μια ακόμη φορά σε ταπεινωτική ήττα. Λοιπόν, και βεβαίως κατεβαίνουμε εκεί και υπάρχει και η σκέψη, να το πούμε έτσι, ώστε να εγκατασταθεί στο πείραμα η γνωστή τέντα του ΕΠΑΜ, η οποία έδωσε όλη την μάχη εκείνη που έδωσε για το δημοψήφισμα, και να μας επιτρέψετε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση ενός τέτοιου αποτελέσματος. Ναι, γιατί στήσαμε ολόκληρο πράγμα. Τέλος πάντων, θα το δούμε όμως αυτό, Δημήτρη. Ναι, αλλά θα το δούμε. Αυτό λέω. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, γιατί από εδώ και μπρος, εάν πετύχει αυτού του τύπου η κινητοποίηση των αγροτών και απομονωθούν όλοι αυτοί οι τύποι που θέλουν τις γνωστές τακτικές και όλα αυτά τα πράγματα να ξεφτυλίσουν, να εκφυλίσουν αυτή την κινητοποίηση σε μια κομματική παρέλαση για τους δικούς τους λόγους, τότε πλέον δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στο να παραμείνουν εκεί και οι αγρότες και ο κόσμος να έρχεται, όπως ήταν παλιά στις πλατείες. Μόνο που αυτή τη φορά είναι κίνημα αποφασισμένο, να το πούμε, και τότε το λέγαμε, αλλά τότε ήταν κατεφημισμό.
Δεν πάμε να μουτζώσουμε κανέναν, δεν πάμε να διαλύσουμε τίποτα, πάμε να διεκδικήσουμε τη ζωή μας και την πατρίδα μας. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα και πρέπει να ενωθούμε όλοι, από τον αγρότη μέχρι τον ένστολο. Εάν δεν κατέβουν όλοι κάτω, ή όποιος δεν κατέβει κάτω, αποτελεί ύβρις, όχι ύβρις, στίγμα, εθνικό στίγμα επάνω του για όποιον δεν κατέβει κάτω. Θέλω να πω κλάδο εννοώ, έτσι, όχι δεν μιλάμε για άτομα, ναι. Ο καθένας μετράει τις δυνατότητες του και κατεβαίνει. Μιλάω για τους κλάδους. Γιατί ας πούμε μετά την 4 Φλεβάρι ακούσαμε ότι πυροσβέστες και αστυνομικοί κατεβήκαν. Βέβαια, είναι η λογική του κουκουέ. Το κουκουέ όπως είναι αυτό απομονωμένο για να μην υπάρξει το μίασμα της κοινωνίας, έτσι κατεβήκαν και αυτοί. Έτσι, μην τους πάρει το μίασμα της υπόλοιπης κοινωνίας που διαμαρτύρεται, γιατί βεβαίως το μόνο που θέλουν οι συνδικαλιστές τους ηγεσίες να εξαιρέσουν τον κλάδο. Δεν πάει να πνιγεί η πατρίδα. Δεν πάει να χαθεί ο λαός. Δεν τρέχει τίποτα. Εμείς δεν εξαιρεθούμε. Προς Θεού. Αλλή μόνο. Να πάνε να πνιγούν όλοι τους. Λογική μισθοφόρο 100%. Αυτό ήταν πάντως, Δημήτρη, και το σημερινό και έρχεται η κουβέντα τώρα, όπως την άνοιξες. Η σημερινή επίσκεψη του ΕΠΑΜ, εκπροσώπηση, χαιρετισμός, όπως θέλουμε να το δούμε, στο συνέδριο που έκανε η Ομοσπονδία της Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία βέβαια εξέταζε το... Πριν συνεχίσεις, ναι. Με συγχωρείς, επειδή μου λέει κάποιος φίλος, δεν το πιστεύει αυτό το πράγμα. Ότι μόνο η Γερμανία μπορεί να καταρρύπτει στο Αιγαίο, πρέπει να ήταν χιουμοριστικό, ειρωνικό άνθρωπο του Πιτσιρίκο. Όχι, το βρήκαμε στο CNN. Θα λοιπόν, το δούμε. Είναι στο CNN. Φίλοι μας έχουν καταγράψει, μας έχουν εδώ στο πρωτότυπο. Φαίνεται ότι αυτό λέει ακριβώς στη δημοσιογράφο του CNN που λέει ο Γενικός Γραμματέας. Τώρα, όσο μιλάει ο Θέμης, το ακούω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, εκπροσώπησα λοιπόν το ΕΠΑΜ σήμερα στο συνέδριο των εργαζομένων στην πολιτική αεροπορία, στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Ήμασταν προσκεκλημένοι έτσι κι αλλιώς από τον κύριο Αλεβιζόπουλο και το Προεδρείο να παραστούμε στο συνέδριο, να απευθύνουμε ένα χαιρετισμό. Το πεντάλεπτο που μου δόθηκε εκεί σχεδόν τοποθετήθηκα πάνω ακριβώς σε αυτά τα οποία έλεγε και ο Δημήτρης πριν. Δεν μπήκα στη λογική να τους αναλύσω τα οικονομικά και εργασιακά τερτύπια τα οποία γράφονται μέσα στη Fraport. Έτσι κι αλλιώς αυτή η σύμβαση είναι μια αποικιοκρατική σύμβαση. Μιλάω για τη σύμβαση με τα 14 αεροδρόμια, το ξεπούλημα δηλαδή των αεροδρομίων. Έτσι κι αλλιώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εκεί έχουν μελετήσει και ξέρουν πολύ καλύτερα το τι ακριβώς εμπεριέχει η σύμβαση. Απλά άνοιξα όσο μπορούσα την κουβέντα, προσπαθώντας να προσανατολίσω ότι η αποικιοκρατική σύμβαση της Fraport δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν δεν υπήρχε οι αποικιοκρατικές δανειακές συμβάσεις στη σειρά που έχουν υπογραφεί και η τελευταία βέβαια με τον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας και αν δεν είχαμε απολέσει και εκχωρήσει την ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Πιστεύω ότι έγινε ιδιαίτερα κατανοητό αυτό, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από κάτω, λες και τα ακούγανε για πρώτη φορά κάποιοι, σίγουρα κάποιοι τα ακούγανε, κάποιοι άλλοι όχι. Και βέβαια τόνισα πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι κανένας κλάδος αυτή τη στιγμή, παλεύοντας μόνος του, προσπαθώντας να εξαιρεθεί, κοιτώντας αποκλειστικά και μόνο το δικό του εργασιακό μέλλον ή οικονομικό μέλλον, δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε μία νίκη από τις αρχές της κρίσης, κυριολεκτικά ούτε ένας. Το μόνο που κάποιος μπορεί να έχει καταφέρει είναι μια παράταση στην επαιτία και στην υποτέλεια, στη δουλοπρέπεια του εργασιακού μεσαίωνα και έπεσε ένα κάλεσμα ότι το μόνο που μπορεί να καλεστούμε πια, το μόνο που καλούμαστε μάλλον να υπερασπίσουμε είναι το ότι είναι η πατρίδα, το ότι χάνουμε τη χώρα μέσα από τα χέρια μας, το ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος και η ενότητα του λαού δεν μπορεί να έρθει πέρα και πάνω από τεχνητούς διαχωρισμούς και από εδώ και πέρα αυτό καλούμαστε να υπερασπίσουμε. Αυτή ήταν η παρέμβαση του ΕΠΑΜ. Θα υπάρξει αργότερα και τις επόμενες μέρες και σε βιντεοσκοπημένο γιατί υπήρχε κάμερα και θα βγει και ένα δελτίο τύπου σε σχέση με αυτό. Λοιπόν, ολοκλήρωσα εγώ την αναφορά για την λοιπόν, υπηρεσία. Να πούμε ότι στο φίλο το Μαρίνο, ο οποίος μας έστειλε το συγκεκριμένο βίντεο για το YouTube, ναι, αυτό είναι το συγκεκριμένο βιντεάκι και όντως ακούγοντάς το λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, δεν τον βλέπω να χαμογελάει, είναι και
Ωστόσο, σαν να έχει καταπιεί μαγκούρα ο τύπος. Λοιπόν, όντως είναι εντυπωσιακό. Ρε παιδιά, γιατί δεν έγινε ο κακός χαμός με αυτή τη δήλωση, ειλικρινά. Γιατί και εγώ, Δημήτρη, όταν το διάβασα, το θεώρησα junk τρας είδηση, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, δεν τη θεώρησα. Λέω εντάξει. Ότι είναι σοβαρή. Ναι, ότι είναι ασόβαρη, δηλαδή δεν. Ότι κάτι πέρασε, ας πούμε έτσι. Παιδιά, μας έχουν πλέον έχουμε πάθει ένα είδος μυθιδατισμού. Φοβάμαι. Mm. Τέλος πάντων, δεν έχουμε σύστημα ενημέρωσης τέτοιο, γιατί ο κύριος Χατζη Νικολάου, ο κύριος Πρεντιντέρης, ο κύριος Πορτοσάλτε και όλοι αυτοί οι κύριοι και κυρίες δεν ενδιαφέρονται για την δημοσιογραφία, ενδιαφέρονται μόνο για τη μαύρη προπαγάνδα. Ειλικρινά, θα πρέπει να θεσπιστεί βραβείο Γκέμπελς. Και ή Νόμπελ Γκέμπελς. Έτσι. Λοιπόν, Νόμπελ Γκεμπελισμού, σωστότερα. Λοιπόν, και πρέπει να το απονείμουμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο μπροστά στα δεδομένα της προπαγάνδας που ασκείται. Σήμερα, να βγαίνει ο Χατζηνικολάου και να σου λέει ότι με τον ΝΑΤΟ που αναλαμβάνουμε ξεπερνιέται το πρόβλημα των γκρίζων ζωνών, τι να σου πω, την ίδια ώρα που διαμορφώνονται τουλάχιστον, κλιμακώνονται συνθήκες εμπλοκής με την Τουρκία, πάλι επάνω στο ζήτημα αρρωγής και διάσωσης, ζήτημα όπως ακριβώς τα ίμια. Δηλαδή, τι να πεις, ρε αδερφέ, δηλαδή, τι να τους κάνεις αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή, πότε θα αποκτήσουμε μια κοινωνία που πραγματικά, ρε παιδί μου, υπάρχουν κανόνες δικαίου. Ότι δεν μπορεί να σου λέει ο άλλος κατ' επάγγελμα ψεύτης, να είναι κατ' επάγγελμα ψεύτης, είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος. Δηλαδή, έλεος, ρε παιδιά. Άλλο να λες την άποψή σου και άλλο να είσαι κατ' επάγγελμα ψεύτης. Λοιπόν, με ορισμένα σχόλια πολύ γρήγορα, μια και μας έχουν δώσει, μας έχουν ρωτήσει. Λέει, σε παρακαλώ να διευκρινίσεις κάτι, μας ρωτάει μια φίλη. Έχεις πει ότι υπάρχουν διαθέσιμα σε ρευστό περίπου 28 δις και δεν θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση επιστροφής σε εθνικό νόμισμα. Τώρα με τα capital controls και τις πιστωτικές δεν μαζεύουν το χρήμα. Αν το βγάλουν και αυτό από την Ελλάδα, τι θα κάνουμε, πού θα βρούμε συνάλλαγμα? Πρώτον, δεν θα το βγάλουν. Το θέλουν εκεί για να μπορέσουν να πληρώνουν υποχρεώσεις τους. Και θα αναπληρώνεται συνεχώς για να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε δεν κινδυνεύουμε από αυτό το πράγμα. Ωστόσο, ακόμη και αν συμβεί αυτό το πράγμα, μην ανησυχείτε, υπάρχουν τρόποι. Μην ανησυχείτε. Να μην το συζητήσουμε τώρα, μην ανοίξουμε και όλα τα χαρτιά. Ρε παιδιά, έχουμε κάνει, δηλαδή, το έχουμε κάνει αντί για πολιτικό ζήτημα, ας πούμε, το έχουμε κάνει σεμινάριο διεθνούς οικονομίας και μάλιστα διεθνούς δημόσιας οικονομίας. Παιδιά, τέτοια πράγματα που συζητάμε εδώ δεν τα συζητάμε στα πανεπιστήμια. Να μου επιτρέψετε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν τεχνικές και προσεγγίσεις που καλό είναι να μην τα λέμε όλα στη φορά. Αυτά εφαρμόζονται, δεν λέγονται, ειδικά όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, και μία ακόμη, μάλλον πριν πάμε στο επόμενο. Παρακαλούμε, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με μία αποκάλυψη που έκανε η ζωή ο Σταντοπούλου. Το όνομά σου να μας πεις. Σπύρος λέγω. Γεια σου, Σπύρο. Σχετικά με μία αποκάλυψη που έκανε η ζωή ο Σταντοπούλου, ότι ο Τσίπρας της δήλωσε ότι σκόπευε να φέρει η κυβέρνηση εθνικού σκοπού ή δικτατορία. Σε περίπτωση που το καλοκαίρι ξύπναγε το... Το έχει σχολιάσει. Ναι. Έχεις δίκιο. Αυτό ήταν ένα σχόλιο που έγραψε η Κυριάκος Σταντοπούλου στο δικό της Facebook, στο δικό της προφίλ στο Facebook, απαντώντας στον κύριο Βούτσι. Ναι. Αυτό τώρα κρίνεται ότι μπορεί να ευσταθεί, δηλαδή... Όχι, νομίζω ότι ήταν άρθρο, Δημήτρη. Άρθρο είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάντως, κοίταξε να δεις κάτι. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Κατά τη γνώμη μου, η αποστροφή αυτή, τα υπόλοιπα που λέει για τον κύριο Βρούτσι και τους υπόλοιπους μέσα στο. Βρούτσι. Τέλος πάντων. Ναι, ο Βρούτσι είναι άλλος. Εντάξει, μία ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Τα φιλάμε όλα να μην. Όπως λένε οι Ιταλοί. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Αυτό πραγματικά εκθέτει πρώτα για κύριε την κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη γνώμη μου. Γιατί, εάν αυτό το είπε ο πρωθυπουργός τότε της χώρας και πρωθυπουργός της. Και προσωπικός της φίλος, όπως είχε πει, και αρχηγός του κομματός της, ως κάτι μεταξύ τυρού και αχλαδιού, τότε κακώς το επικαλείται. Ναι. Εάν όμως ήταν σοβαρό, όπως ακριβώς προσπαθεί να το δώσει στο άθρο της,
τότε υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για την κυρία Κωνσταντοπούλου που εισπράττει πρόθεση από τον Πρωθυπουργό της χώρας να ανοίξει τη χώρα σε πιθανότητα δικτατορίας και δεν βγήκε στα κάγκελα την επόμενη στιγμή να ενημερώσει το λαό ότι εδώ επίκειται δικτατορία ή μάλλον υπάρχει πρόθεση δικτατορίας για να επιβληθούν τα μνημόνια και τα υπόλοιπα. Αντίθετα, η επιλογή της, η στάση της ήταν ψηφίζω, καταψηφίζω, αλλά στηρίζω. Βάζοντας το κόμμα και την ενότητα του κόμματός της πάνω από το ζήτημα δημοκρατία ή δικτατορία, πάνω από το ζήτημα ελευθερία ή κατοχή. Αυτό εμένα με προβληματίζει και δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει, να το πούμε έτσι, ελαστικά κριτήρια πολιτικής ηθικής. Εάν όντως ισχύει αυτό, εκτός και αν ήταν, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, μιλάμε μεταξύ μας και λέμε και μια μπούρδα, δεν τρέχει τίποτα, μεταξύ μας όμως. Λοιπόν, αν ήταν όμως μπούρδα, τότε κακώς το επικαλείται. Σε περίπτωση που δεν είναι μπούρδα και ενδεχομένως οδηγηθεί ο λαός σε μια κοινωνική έκρηξη. Πιστεύετε ότι έχουν σχέδιο διαχείρισης με τέτοιο τρόπο, με κυβέρνηση εθνικού σκοπού ή κάτι πιο σκληρό? Το κυβέρνηση εθνικού σκοπού, η δικτατορία είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετική ονομασία για το ίδιο πράγμα. Εκτιμάτε λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο, αλλά όχι με εμπλοκή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, γιατί σήμερα οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν ήταν όπως ήταν το 1967. Για να σου επιβάλλουν δικτατορία. Στην δικτατορία υπάρχει στρατιωτική δικτατορία και άλλου είδους δικτατορία, έτσι δεν είναι? Ναι, λοιπόν, ωστόσο η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη φύλαξη του Αιγαίου πόσο απέχει από την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη φύλαξη του οικοπαίδου για τους Γερμανούς? Βέβαια, βέβαια, και η Frontex και όλα αυτά. Στο... Έτσι. Ενδεχομένως αυτό το πράγμα να είναι ένα σχέδιο όπου όταν η κοινωνική έκρηξη πλέον είναι αναποφευκτή, να δημιουργήσουν συνθήκες τέτοιες ώστε να επιβάλλουν στρατιωτική κατοχή και στρατιωτική κατοχή εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα δηλαδή που ξέρουμε. Δημοσιονομική, κανονιστική και πολιτική κατοχή που δέχεται η χώρα. Που έχει επιβληθεί στη χώρα. Απλά, μπορεί να είναι ένα σχέδιο. Με βάση τη διεθνή εμπειρία, είχαμε δει, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες σε περιβαλλοντική κρίση με κάποιους τυφώνες να έχει αναπτυχθεί στρατός σε κάποιες πόλεις, έτσι. Έχεις δίκιο. Δεν εννοώ ότι θα γίνει πραξικόπημα καθολικά στη χώρα, αλλά στην Αθήνα, αν υπάρξει κάποια έκρηξη στυλ 2008 και με δεδομένο ότι κάποιοι ζητούσαν τότε επέμβαση και πιο ειδικών δυνάμεων, μήπως δούμε αντιτρομοκρατικές ομάδες, κουκουλοφόρους. Πάντως είναι διαφορετικό να βγαίνει ο στρατός έξω για να... Στρατός, όχι, για να μαζέψει ένα μετεωρίτη που έχει πέσει, έτσι, και να βοηθήσει σε αυτή τη λογική και άλλο. Καλά, εντάξει. Έτσι, εδώ μιλάμε για τη χρήση αντιτρομοκρατικών νόμων που έχουν περάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων για αστυνόμευση, που είναι ενάντια στο δικαιακό πολιτισμό της αστικής δημοκρατίας όπως αυτή υφίσταται από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Οι ένοπλες δυνάμεις ποτέ δεν είχαν ρόλο αστυνομεύσης παρά μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποτέ δεν πήγαινε. Τώρα μας εθίζουν στο να βλέπουμε στρατιωτικές δυνάμεις με πλήρη φόρτο, πολεμικό φόρτο, να υποτίθεται να αστυνομεύουν σε ρόλο αστυνομίας. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Μάλιστα έχω διαβάσει, γιατί δεν ήμουν εκεί, στη συζήτηση που γίνεται για το Σύνταγμα του 1975, όπου υπάρχει μια ιδιαίτερη συζήτηση για το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, που επέμεναν πάρα πολύ και τελικά πέρασε το Σύνταγμα στο ότι μοναδική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι η εθνική ανεξαρτησία της χώρας και οποιαδήποτε εξωτερική απειλή είναι μόνο η άμυνα, δηλαδή αυτό το πράγμα. Γιατί είχαν υποστεί, είχε υποστεί η χώρα τότε τη Χούντα, τη δικτατορία, και γι' αυτό έπρεπε το Σύνταγμα να είναι ξεκάθαρο στην αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να μην υπάρχει κανενός είδους πάτημα στη χρήση των ενόπλων δυνάμεων για εσωτερικούς λόγους καταστολής ή καταπίεσης. Δυστυχώς αυτό το πράγμα σήμερα έχει ανατραπεί και δυστυχώς, έχοντας πληροφορίες από το νέο αμυντικό δόγμα, το αμυντικό μεσαγωγικά, το οποίο επεξεργάζεται ήδη από την εποχή του κυρίου Μπεγλίτη, το Υπουργείο Άμυνας, έχει ανατραπεί
η λογική αυτή, το ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να στρατεύονται αποκλειστικά στην άμυνα και βεβαίως με κύρια προσοχή την εξωτερική απειλή για την ακυριότητα της χώρας και την εθνική ανεξαρτησία. Βεβαίως. Η Μπεγλίτη σύσσωμη στις ηγεσίες. Μα τώρα το υποκατάστατο του Μπεγλίτη, ο κύριος Τόσκας, είναι στην κυβέρνηση. Ο κύριος Τόσκας ήταν το δεξί χέρι του Μπεγλίτη εκείνη την εποχή. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα παζλ το οποίο διαμορφώνει μια εικόνα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σχηματιστεί όλη η εικόνα για να βγούμε στα κάγκελα, να ανέβουμε στα κάγκελα. Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια στο παζλ που σου δίνουν την εικόνα ή μπορούν να σου διαμορφώσουν την εικόνα. Και καλό είναι να κινητοποιούμαστε, να βρισκόμαστε στους δρόμους με την πρώτη ευκαιρία οργανωμένα. Δεν λέω να πάμε να τα μπαχαλέψουμε οργανωμένα, γιατί όσο πιο οργανωμένα και μαζικά βρίσκεται στους δρόμους ο κόσμος, τόσο πιο δύσκολα είναι να επιβληθούν τέτοια σχέδια. Σχέδια σαν αυτά που συζητάμε τώρα. Γι' αυτό και τα καλέσματα από εδώ και πέρα θα πυκνώσουν του ΕΠΑΜ σιγά σιγά. Όχι μόνο, έτσι. Και επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε πάρα πολλοί ένστολοι. Πάρα πολλοί ένστολοι. Από αυτούς που τιμούν το εθνόσημο και τη στολή που φοράνε. Εγώ απλά έχω να τους πω ότι η θέση τους είναι μαζί με το λαό, εκεί έξω. Γιατί αν δεν σμίξουμε, θα μας διαιρέσουν και θα μας διαλύσουν. Και όσο λοιπόν πρέπει να περάσει και μέσα σε αυτά τα γκέτο που έχουν δημιουργηθεί, που λέγονται ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και όλα αυτά τα πράγματα, η λογική το ότι ρε παιδιά της παλαϊκής κινητοποίησης, αν δεν περάσει, τότε ναι, θα υπάρξουν, να το πούμε έτσι, κομμάτια που θα χρησιμοποιηθούν πάλι ως μισθοφόροι εναντίον του λαού. Γι' αυτό όλοι εκεί, σαν πολίτες δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, μην φαντασούμε τίποτα άλλο, σαν πολίτες, είναι βασικό θεμελιώδες δημοκρατικό μας δικαίωμα. Γι' αυτό υπάρχει η πρόβληση του 120 παράγραφος 4 στο Σύνταγμα. Γιατί υπάρχει αυτό το λεγόμενο επαφίετο στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Γιατί πολύ απλά όταν κανένας θεσμός άλλος που προβλέπει το Σύνταγμα δεν μπορεί να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη και του έθνους με την έννοια της συλλογικής οντότητας που, μέσα από την οποία εκφράζεται ο πολίτης και εγγυάται τα δικαιώματά του, τότε το μόνο που μένει είναι ο πατριωτισμός του Έλληνα, ο πατριωτισμός του πολίτη δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και είμαστε σε αυτή τη φάση που είμαστε θεσμικά ανοχήρωτη χώρα. Άρα το μόνο που μας μένει είναι η υλοποίηση του 120 παράγραφος 4. Ο πατριωτισμός μας. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Πάντως, Δημήτρη, θυμάσαι. Πριν 2 χρόνια, το 13 εκεί κοντά, που λέγαμε και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, θυμάμαι ότι δεν το λέγαμε τόσο ότι είναι πιθανό να γίνει στο Αιγαίο. Λέγαμε ότι, θυμάμαι που έλεγες, πόσο δύσκολο είναι να σου κατεβούνε ή στη Θράκη ή να σου κατεβούν από πάνω, ναι. Από το Κόσοβο, από οπουδήποτε μια ομάδα και να μπορεί να κατέβει. Πόσο εύκολο είναι εκεί να σου φέρνανε και ανώκρανους ή νατοϊκές δυνάμεις και να σου πούνε, όπ, μεγάλε, κάτσε εδώ, έχουμε πρόβλημα. Μισό λεπτό όμως, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν το ξέρω. Τώρα γίνεται στο Αιγαίο. Ναι, αλλά δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Το ξέρουν ελάχιστοι, ήδη στην περιοχή της Κομωτινής αλλά και στην περιοχή των Σερών έχουν κατασταθεί τέτοιες δυνάμεις. Mm-hmm. Δεν είναι και ανώκρανοι, είναι ειδικές δυνάμεις μισθοφόρων που φέρουν προς το παρόν, και το ξανατονίζω, το υπογραμμίζω, προς το παρόν φέρουν σήματα της Frontex, αλλά δεν ανήκουν στη Frontex. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν πάρει την καταστροφική τους πορεία. Και καλό εμείς είναι να μην ξυπνήσουμε μια ωραία πρωία κατά μισής μιας πυρκαγιάς που θα καίει τη χώρα μας, το σπίτι μας, και τρέχουμε σαν πανικόβλητοι να δούμε τι θα γίνει για να μπορέσουμε να τη σφίσουμε, ενώ δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα, τουλάχιστον εύκολα. Μας φωνάζουν μας ζητάνε πάρα πολύ το δημοσίευμα του CNN για το μάλλον που μπορούν να το βρουν. Αυτό το δεν μπορώ να το δώσω τώρα, τι να διαβάσω, διαβάσω το σύνδεσμο, το URL, ναι. Λοιπόν, μια απορία μας ρωτάνε για το Web TV. Το Web TV πάρα πολύ σύντομα θα είναι κοντά. Το θέμα του οργανώνεται με κάποιο τρόπο. Το ζήτημα του Web TV είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα, παιδιά, για να εκπέψει. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι κανονική τηλεόραση. Δεν είναι μόνο θέμα αν εμείς βγαίνουμε ή όχι.
Και αυτό ετοιμάζεται και οργανώνεται όσο πιο επαγγελματικά γίνεται για να μπορέσει να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα πάντως, πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Εμπλέκονται πάρα πολλοί παράμετροι, είναι κάμερες, είναι άλλα προγράμματα, είναι φωτισμός, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι απλό. Λοιπόν, και επίσης ένα τελευταίο που θα ήθελα να το διαβάσω, γιατί με εκφράζει απόλυτα. Το συγκεκριμένο απόσπασμα με εκφράζει χωρίς να ταυτίζομαι με τον συγκεκριμένο. Είναι ο φίλος ο Χρήστος μας ο Στέλης. Ας μου επιτραπεί κύριε Καζάκη να θυμίσω με αφορμή τα εύστοχα λόγια σας στη χθεσινή εκπομπή περί μετανάστευσης, τους μετανάστες και τις χοντροκονόμες και τα λοιπά άλλα συμφεροντολογικά που παίζουν γύρω από το θέμα, και εκείνα τα λόγια του Ζαν Μαρκ Ραϊσέ, αν το διαβάζω σωστά, που εκφράζουν μια σκέψη συγγενή με τη δική σας. Διαβάζω απλά το απόσπασμα, το οποίο με εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, χωρίς απόλυτα να ταυτίζομαι έτσι με τη λογική. Οι μετανάστες αναζητούν τη διάσωση μέσα από την προσωπική περιπέτεια. Σαν εμένα. Λυπάμαι. Ο μετανάστες είναι πρόσωπο άνθρωπος της δεξιάς. Με βρίζουν όταν το λέω αυτό, αλλά είναι ανίκανοι να μου αντιπαραθέσουν ένα επιχείρημα που να στέκει. Δεν χρειάζεται να λυπόμαστε έναν μετανάστη. Είναι πατερναλισμός. Αντιδρούμε σαν φιλάνθρωποι. Πρέπει να τους πούμε: επαναστατήστε στην πατρίδα σας. Οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου είναι οι δικές τους. Έχουν τον ήλιο, τη γη κτλ. Πρέπει να αγωνιστούν στην πατρίδα τους και να διώξουν τα καθάρματα που βρίσκονται στην εξουσία. Στην Τουρκία και το Μαρόκο τα αφεντικά είναι πολύ χειρότερα από ότι εδώ. Επιπλέον η Εκκλησία είναι παντοδύναμη. Θέλω να μιλήσω για το Ισλάμ. Λένε ότι το Ισλάμ βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη. Διαπιστώνω ότι τα τζαμιά είναι φωτισμένα αλλά επιχορούγουμενα μέχρι θανάτου από τις εταιρείες πετρελαίων. Είμαι λογικός. Όλα αυτά είναι λογική. Ας αγωνιστούν στην πατρίδα τους, όλα θα πάνε καλά όταν καταλάβουν αυτό το πράγμα. Η τοποθέτηση αυτή, λίγος πολύ, είναι η τοποθέτηση με βάση την οποία στηριζόταν ο διεθνισμός της εργατικής τάξης όταν προέκυψε από τη λεγόμενη Δημοκρατική Ένωση Εργατών στην Αγγλία στα 1810-1820. Γιατί παρήχθη ο διεθνισμός της εργατικής τάξης? Για να κρατηθεί ο εργάτης στην κάθε χώρα και μέσα στην κάθε χώρα να δώσει το δικό του αγώνα και να ανατρέψει την καθεστική τάξη πραγμάτων, ή τουλάχιστον έστω να κατακτήσει τα δικαιώματα που του αρμόζουν. Αυτό ήταν ο διεθνισμός της εργατικής τάξης. Στην Αγγλία ήταν η οργάνωση αυτή. Βεβαίως, στην Αγγλία, ήταν πιο πρωτοπόρα η Αγγλία. Αλλά γι' αυτό ο Γάλλος εργάτης στη Γαλλία, ο Βρετανός εργάτης στην Βρετανία, ο Έλληνας εργάτης στην Ελλάδα, όταν στη δεκαετία του 1960 αγόραζε εν είδη κοπαδιού τους μετανάστες στη Γερμανία, πληρώνοντας από 300-600 δολάρια το κεφάλι στην ελληνική κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός ΣΕΡΕ, κύριος Καραμαλής, έλεγε ότι για την οικονομική άνοδο της Ελλάδος αποτελεί σωτηρία η μετανάστευση. Για ποιο λόγο? Γιατί αν δείτε τα στοιχεία εκείνης της εποχής, θα δείτε ότι το σωζύγιο πληρωμών καλυπτόταν, το εξωτερικό του έλλειμμα δηλαδή, καλυπτόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα μεταναστατικά εμβάσματα και τα ναυτιλιακά εμβάσματα. Δηλαδή, οι ναυτικοί μας που πνιγόντουσαν στους σκυλοπνίχτες κάποιων εφοπλιστών, και από την άλλη οι μετανάστες που πουλιόντουσαν στη Γερμανία και αλλού ως κοπάδι. Έτσι. Κατά κεφαλή. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν η εργατική τάξη να είναι υπέρ αυτού του πράγματος? Πού τα βρήκαμε αυτά? Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και η πρώτη διεθνής στα 1864, για να προκύψει ο συντονισμός όλων των εθνικών εργατικών συνδικάτων. Να κρατήσουν τον εργάτη. Αυτό που έλεγε αργότερα ο Λένιν, το βασικό καθήκον του διεθνισμού είναι να ανατρέψεις την άνωσο τάξη στη χώρα σου. Και μετά να συνδράμεις με την ηθική υποστήριξη, με οποιαδήποτε τρόπο, να συνδράμεις τον αγώνα, τον αντίστοιχο αγώνα στις χώρες των άλλων λαών, εργατικών τάξεων ή οτιδήποτε. Αυτός ήταν ο διεθνισμός. Από πού και ως πού εμείς λέμε καταργούμε τα σύνορα? Για να κάνει τι ο δουλέμπορος καλύτερα τη δουλειά του? Για να μην υπάρχει βασική εφαρμογή διεθνούς δικαίου? Γιατί, για παράδειγμα, αν δεχτούμε να καταργηθούν τα σύνορα, τότε τι νόημα έχουν όλες αυτές οι διεθνείς συμβάσεις για τις οποίες μιλούσαμε? Αλλά αυτοί που τα λένε, οι μεγάλοι επαναστάτες, αυτοί που το παίζουν δίθεν επαναστάτες, βεβαίως του πληθωρολογίου, βεβαίως, λοιπόν, τι θέλουν? Συχαίνονται τη δημοκρατία.
Γιατί η δημοκρατία χωρίς κανόνες δικαίου δεν υφίσταται. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς ο αδύναμος να μην αναδειχθεί είτε πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά στο ύψος του δυνατού. Τουλάχιστον στο ύψος του δυνατού. Δεν μπορεί να υπάρχει. Οπότε τι κάνουμε, καταργούμε τους κανόνες ώστε να αφήσουμε τη ζούγκλα της αγοράς να διέπει τα πάντα. Και τη ζούγκλα του κεφαλαίου, ο τρόπος δηλαδή που διαμορφώνεται η παγκόσμια οικονομία ή η παγκόσμια αγορά, είναι η χειρότερη από τους νεοφιλελεύθερους. Γιατί οι νεοφιλελεύθεροι τουλάχιστον, ή τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς, είναι στο ομολογούν, βεβαίως. Στο λένε φατσαφόρα. Τούτοι στο παίζουν διαφορετικά. Έρχονται απ' έξω. Φοράνε τη μουτσούνα του Τσε Γκεβάρα, του Μάρξ, του Λένιν, οτιδήποτε, μόνο και μόνο για να δείξουν το βαθύ φασιστικό τους τρόπο σκέψης και δράσης, συμμορήτικη αντίληψη και πρακτική. Γι' αυτό το πράγμα βεβαίως για μας μας χωρίζει αίμα, το αίμα των παιδιών που χάθηκαν από τα νησιά στα χέρια τους, στα χέρια τους, στα δικά τους χέρια χάθηκαν αυτά τα παιδιά και γίνανε αντικείμενο είτε του δουλεμπορίου για όργανα είτε του δουλεμπορίου της πορνείας στα δικά τους παιδιά. Και την επόμενη φορά που θα τους δείτε να τρέχει το κροκοδίλιο δάκρυ για το παιδάκι εκείνο που στα χέρια του Ετογκάν πνίγηκε στο Αιγαίο, να θυμόσαστε ότι στα δικά τους χέρια, στα δικά τους χέρια χάθηκαν πάνω από 10.000 παιδιά αφού ταυτοποιήθηκαν από ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και όλα αυτά γιατί είναι ο βιοπορισμός, δικός τους βιοπορισμός, ποιος ο καημός, η αγωνία και η απόγνωση ενός ολόκληρου κόσμου ο οποίος εκδιώκνεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο από τις αιστείες του. Και ποιο είναι το μεγάλο του θέμα, να πέσει ο φράχτης στον Εύρο. Βέβαια, για να μπορεί ο Ερντογκάν και οι δουλοπάρικοι του ή μάλλον οι δουλέμποροι του να κάνουν καλύτερη δουλειά και φυσικά να μοιραστούν εύκολα και άνετα, χωρίς κανέναν έλεγχο ή κανόνες, τα 9 δισεκατομμύρια που θα πέσουν στη βιομηχανία του δουλεμπορίου μεταφοράς προσφύγων και παρανόμων μεταναστών. Αυτοί είναι οι κύριοι. Είναι χειρότεροι από βασίστες. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω, τέτοια πανθρωπιά έχω να δω από την εποχή, μάλλον από την εποχή του Auschwitz. Και έγανε παιδάκια τότε. Με τον ίδιο τρόπο σώζουν παιδάκια από τη θάλασσα για να τα πουλήσουν μετά, πού, στους δουλέμπορους πορνείας ή οργάνων, παράνομων οργάνων μέσα στην Ευρώπη. Για τους οποίους δεν νοιάζονται, δεν τους καίγεται καρφί. Τότε ποια είναι η διαφορά τους από το Μέγκελε? Ποια είναι η διαφορά τους? Το ότι σηκώνουν τη σημαία της Επανάστασης. Και ο Μουσολίνη ως επαναστάτης ξεκίνησε και μάλιστα του επαναστατικού ρεύματος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ιταλίας. Μην τρελαθούμε. Μάλιστα. Να σε... Λοιπόν, ο κύριος Λάπος Παπαδημητράκης, επειδή οι ακροατές λέει ζητούν να μάθουν που είναι ο Λάπος Παπαδημητράκης, ο Λάπος Παπαδημητράκης έφυγε με αποστολή στην Κύπρο. Είναι στην Κύπρο για 10 μέρες. Για προσωπικά του ζητήματα δεν μπορούμε να λοιπόν, και θα επιστρέψει βεβαίως δρυμύτερος κοντά μας. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει θέμα. Δεν έχει πάθει τίποτα ο άνθρωπος. Και μια σκηνή Κύπρο, στο 8% maximum το κούρεμα καταθέσεων σε περίπτωση νέας εποπτείας ψηφίστηκε στην Κύπρο η νέα οδηγία που προβλέπει πως πριν από την επέμβαση οποιοδήποτε ταμείου ποσοστό τουλάχιστον 8% των υποχρεώσεων του υποεξέταση ιδρύματος θα προέλθει από ίδια μέτρα διάσωσης. Είναι η γνωστή οδηγία BRRD, πώς λέγεται. Ναι, σε εμάς, ναι. Ναι, όχι, και σε αυτούς. Και σε εμάς, ναι. Ναι, ναι. Και αναρωτιούνται εδώ, έτσι που το βλέπω, καλά ρε παιδιά, τώρα δεν έφυγε η Κύπρος από τα μνημόνια. Ναι, θα πάει για κούρεμα καταθέσεων ξανά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή όταν μιλάγαμε για τον κράχ των χρηματιστηρίων που θα εξαναγκάσουν την Κύπρο να την ξεσκίσουν ξανά μανά με οι δανειστές. Δεν χρειάζεται πολλά, χρειάστηκαν μόνο 24 ώρες για να επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, έχω χάσει και το touch. Δηλαδή κάποτε χρειαζόταν για να επαληθευτεί κάποια εκτίμηση 3 με 4 μήνες. Τώρα χρειάζεται 24 ώρο. Δηλαδή έχουμε επιταχύνει. Αλλά δεν ξέρω πόσοι νομίζουν ότι θα την γλιτώσουμε εδώ από την ιστορία των τραπεζών και τον τρόπο που ανακεφαλαιοποιούνται και ποιοι νομίζουν, μάλιστα μου έγραψε και κάποιος στο Facebook, κύριε Καζάκη σας παρακαλώ μην κινδυνολογείτε. Βέβαια ο άνθρωπος συγχωρείται γιατί με γνώρισε από τις πρόσφατα από τις τηλεοράσεις,
από τις εκπομπές στον Blue Sky και στον Λιάτσο και δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει, με το τι λέω. Λοιπόν, γιατί με το χθεσινό μου κείμενο έλεγα, παιδιά, αφήστε τα τέτοια, ετοιμάζετε χοντρό κούρεμα, γιατί η ανακεφαλαιοποίηση έγινε καπνός. Πήραν τα λεφτά, εφαρμόστηκε η γνωστή τακτική, take the money and run, πήραν τα λεφτά, λοιπόν, τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια και τώρα θα κληθεί ο φορολογούμενος καταθέτης και ο δανειολήπτης να πληρώσει. Λοιπόν, αλλά ξέρετε πώς θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία, γιατί με ρωτάνε πολλοί. Θα ξεκινήσει, αν προλαβαίνουν, γιατί επιδεινώνονται οι συνθήκες διεθνούς αγοράς. Υπάρχει και μια ερώτηση για την Deutsche Bank, θα την πούμε αμέσως μετά και έτσι θα τελειώσουμε και την εκπομπή. Να σας πω μόνο ότι θα ξεκινήσουν από εσάς που έχετε αγοράσει τραπεζικά ομόλογα, παίρνοντας τα λεφτά σας από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς. Από εσάς θα ξεκινήσει. Και ξέρετε τι γίνεται. Ναι, μεν τα 8% και τα 6% και οι ιστορίες με τις οδηγίες αφορούν καταθέτες, αλλά δεν υπάρχει κανένα όριο σε εσάς που έχετε ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια τραπεζικά. Έχουν δικαίωμα να σας αρνηθούν τις υποχρεώσεις στο σύνολό τους. Δηλαδή να σας πούνε στα 57 δισεκατομμύρια που πήραν οι τράπεζες με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, μάλλον εξέδωσαν τραπεζικά ομόλογα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου μέσα στο 2015, μπορούν να πούν σε όλους τους κατόχους αυτών των ομολόγων, αντίο σας δεν παίρνετε τσεντέζιμο. Ενώ στους καταθέτες υπάρχει η τυπική δέσμευση για τα 100.000. Τυπική βεβαίως, γιατί έχουν το δικαίωμα να πούν ότι και κάτω από 100.000, εάν χρειάζεται, εάν απαιτείται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει η απάτη. Ξεκινήσανε με τους μικρομετόχους, τους ξεσκίσανε κυριολεκτικά τους μικρομετόχους με την τακτική της νέας ανακεφαλαιοποίησης, φάγανε ό,τι μπορούσαν τα λεφτά και τώρα έρχεται το κυρίως μενού. Και επειδή δεν θα αρκέσει όλο αυτό, θα πάνε και στις καταθέσεις, θα βάλει χέρι και στην τσέπη του ο Έλληνας φορολογούμενος για του γνωστού τρόπου. Δάνεια τα οποία θα φορτωθούν στο δημόσιο χρέος. Αυτό είναι η τακτική. Τώρα, τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank είναι μια νέα Lehman Brothers. Σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, έτσι, με πολύ μεγαλύτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ιδιαίτερα αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Τώρα, λέει, ρωτάει ένας φίλος, πότε προβλέπεται να γίνεται ημερολογιακά η μεγάλη έκρηξη της Deutsche Bank? Εγώ νομίζω ότι εάν κατορθώσει η Deutsche Bank και μπορέσει να πληρώσει με λεφτά του κράτους Γερμανίας αυτή τη στιγμή, τη χρηματοδοτεί το κράτος Γερμανίας, Σόιμπλε, και διαμέσου του κράτους Γερμανίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Αμερικανική Fed, έχουν πέσει και οι τρεις και τις δίνουν το χρήμα της αρκούδας. Γιατί το δίνουν? Για να μπορέσει να εξαγοράσει τα ομόλογα τα οποία είναι άμεσα προσπληρωμή, προκειμένου να εξομαλύνει τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο τις υποχρεώσεις της. Όμως είναι τόσο μεγάλες και τόσο σωρευμένες και είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα το ταμιακό της Deutsche Bank που εγώ αμφιβάλλω αν θα μπορεί να το μαλοποιήσει. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει είναι ευνόητο. Από τη στιγμή όμως που έχουν προβεί, ήδη οι αγορές τιμωρούν τη Γερμανία και τις υπόλοιπες οικονομίες. Τα επιτόκια της Γερμανίας ανεβαίνουν, του κρατικού δανεισμού της Γερμανίας, γιατί οι αγορές αυτό περιμένανε, να σορτάρουν τη Γερμανία. Έτσι και σορτάρουν τη Γερμανία τώρα, θα βγει γκολ μέσα στον επόμενο χρόνο. Θα δείτε τη Γερμανία να καταραίει. Οικονομικά πάντα μιλάμε. Και βέβαια καταλαβαίνετε τι θα πάθει το ευρώ, τι θα πάθει η ευρωζώνη και όλα τα υπόλοιπα. Και τότε θα δείτε και γερμανικά πλεούμενα στο Αιγαίο, και όχι μόνο στο Αιγαίο, μέχρι την Κινέζικη θάλασσα θα δείτε γερμανικούς στόλους. Για πρώτη φορά. Με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα δείτε γερμανικά στρατά να λειτουργούν σε όλη την Ιφίλιο. Ήδη, ενώ μας επέβαλαν εμάς μείωση του προϋπολογισμού της Εθνικής Άμυνας στα 200 εκατομμύρια από τα 500 που ήταν πέρυσι, ο δικός τους τριπλασιάστηκε. Προϋπολογισμός άμυνας. Χτίζουν στρατό επεμβάσεων αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί. Από μια μικρή στρατιωτική δύναμη που είχαν υποχρέωση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει, χτίζουν κανονικό στρατό επεμβάσεων αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, όπως λένε το Υπουργείο Άμυνας, το δικό τους, αντίστοιχο με τις δυνατότητες που προσφέρει η πολεμική τους βιομηχανία, δηλαδή η πολεμική μηχανή τους, η παραγωγή αρμάτων μάχης, πολεμικών αεροσκαφών κτλ. Ξαναναδύεται ο γερμανικός υμπεριαλισμός και ο στρατιωτικός βραχιόνας του. Βεβαίως, θα λειτουργήσει τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αλλά θα δούμε πολλά πράγματα, ιδιαίτερα αν αρχίσει να
φορτώνει, η γερμανική οικονομία φορτώνει αρνητικά εννοώ, δηλαδή όταν αρχίζει να χτυπάει κόκκινα η γερμανική οικονομία. Αυτά λοιπόν τα ολίγα. Ωραία. Η ώρα 4 παρα 10. Δημήτρη, αποφωνείς? Ναι, καλή συνέχεια για όλους. Έτσι αλλιώς αύριο και μεθαύριο θα βρεθούμε στο Σύνταγμα, ραντεβού στο Σύνταγμα. Αύριο είπαμε είναι 5 το απόγευμα, έτσι, στην Κοραή, και το Σάββατο 10.30 στην Αμαλίας και Όθωνος. Αύριο θα κάνεις εκπομπή? Ναι, θα κάνουμε και okay, μετά θα φύγουμε κατευθείαν για κάτω. Okay, λοιπόν, καλό απόγευμα. Σταθμός η ροή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.